ευχαριστώ. Ο Σταύρος Παράβας σε μια εξομολόγηση ψυχής στην Άννα Δρούζα. Τα παιδικά χρόνια, το θέατρο, η καριέρα, η οικογένεια, ο πρόωρος χαμός του γιού του. Η περιπέτεια με την υγεία του και η δύσκολη μάχη που κέρδισε. Ένα μήνυμα ζωής. Καλησπέρα αγαπημένοι μας τηλεθεατές, ζωντανά όπως κάθε μέρα, 5 παρατέταρτο εδώ στο Star. Σήμερα όπως καταλάβατε ένας μύθος κοντά μας, ένας άνθρωπος που μας μεγάλωσε γενιές μέσα από τον ένδοξο ελληνικό κινηματογράφο, ο Σταύρος Παράβας. Για άλλη μια φορά στον Μπορώ, ο ηθοποιός, ο σύζυγος, ο πατέρας. Η καριέρα στο θέατρο και στο κινηματογράφο θα είναι σήμερα η κουβέντα μας, ο μεγάλος έρωτάς του με την μοναδική γυναίκα της ζωής του, την Άννη, την Αγγλίδα χορεύτρια που παντρεύτηκε, η οικογένεια που στερήθηκε, η απώλεια που του άλλαξε τη ζωή. Θα τον ακούσουμε σε λίγο να μας περιγράφει τις δύσκολες στιγμές που έζησε τα τελευταία χρόνια μετά τον χαμό του μονάκριβου γιού του. Για την υγεία του θα μας μιλήσει σήμερα, η οποία είχε κλονίστηκε σε μεγάλο βαθμό, βρέθηκε κοντά στο θάνατο, αλλά γλίτωσε και όπως ο ίδιος δηλώνει, κυριολεκτικά από ένα θαύμα. Μια εικόνα που τον προστάτευσε και η προσευχή της κόρης του που του την έφερε την εικόνα και κατάφερε να βγει νικητής από αυτή τη δύσκολη μάχη που έδινε. Ο Σταύρος Παράβας ελπίζει ξανά. Είναι καλά, χαμογελά με αισιοδοξία. Θα είναι σε λίγο κοντά μας να συνδεθούμε. Θα ήθελα όμως εντωμεταξύ να καλησπερίσω και να καλοδεχτώ την κυρία Δέσποινα Στυλιανοπούλου. Ευχαριστώ πολύ. Σας βλέπω χαρούμενη, σας βλέπω όμορφη και υγιέστατη και χαίρομαι πάρα πολύ. Όταν είναι... Με μάτια που λάμπουν από χαρά. Ναι, όταν είναι να μιλήσεις για αγαπημένα πρόσωπα, νομίζω ότι λάμπουμε κι εμείς. Κι αν δεν έχετε και ζήσει. Και παίρνουμε τη λάμψη του. Κι αν δεν έχετε ζήσει, μαζί πολλά, του πολλά. Πολλά έχουμε γιατί ζήσει. Γιατί εσείς ξεκινήσατε. Και θα τα πούμε. Το ξεκίνημά σας, τον ντεμπούτο σας ήταν δίπλα του. Ήταν στο θέατρο το Περοκέ, ναι. Με το μεγάλο θίασο τότε, με τις μεγάλες καλουτά. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν ο θίασος των 8. Και τότε έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο νούμερο. Μην μου πείτε άλλα, γιατί θέλω να μας ακούει να τα λέμε. Α, πολύ να ωραία. Πούμε καλησπέρα στη Μαρία Ιωαννίδου. Καλησπέρα. Ευχαριστώ, μαράκι μου. Εγώ ευχαριστώ που και είσαι κυρίως... σήμερα. Έχεις και εσύ πολλά να σε συνδέουν. Σήμερα θα μιλήσουμε μαζί του, θα του θυμίσετε όλα τα καλά, όλα τα ευχάριστα από όλα αυτά που έχετε ζήσει σε κάθε φάση, έτσι που η κάθε μια σας βρέθηκε στο πλάι του. Να καλησπερίσουμε και την κυρία Καραγιάννη, θα ήθελα παρακαλώ, πολύ. Καλησπέρα, Μάρθα. Καλησπέρα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Και βεβαίως λέω... Ναι, χαρά μου. Να είσαι καλά. Πώς είσαι καταρχήν? Καλά είμαι. Μια χαρά. Στο σπίτι, συνδεόμαστε στο σπίτι σου. Και βεβαίως, εσύ νομίζω ότι έχεις ζήσει τα περισσότερα μαζί του, έτσι δεν είναι? Έχω γελάσει πολύ με το Σταύρο. Είσαι πάρα πολύ. Είσαι και η κουμπάρα του. Ναι. Είσαι και ο άνθρωπος που και σε ευχάριστες και σε δύσκολες στιγμές είσαι πάντα εκεί. Θα έχουμε να πούμε πολλά, να μας θυμίσεις και να μας βάλετε και εμάς στην οικογένειά σας, αν μας το επιτρέψεις. Ναι. 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 Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε να κάνουμε τώρα το γρήγορο διάλειμμα μας, μια ανάσα δηλαδή δίλεπτη, για να μπορούμε, μπορούμε να συνδεθούμε με τον κύριο Παράβα. Ωραία, για να τον δούμε στην εικόνα μας. Καλησπέρα, Σταύρο. Καλησπέρα, Σταύρο, μας ακούς? Δεν ακούει. Ωραία. Λοιπόν, τον είδαμε όμως μια χαρά, τον βλέπω όπως πάντα. Πάμε γρήγορες διαφημίσεις. Να φτιάξουμε τον ήχο και να συνδεθούμε όλοι μαζί και να αρχίσουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει. Δώστε μου λίγο να έχω εικόνα, παρακαλώ, εδώ στο πλατό, για να βλέπω ότι βλέπουν και οι τηλεθεατές μας. Και μπράβο, γιατί αλλιώς πώς θα βλέπα το Σταύρο. Σταύρο, μας ακούς, καλησπέρα. Μας ακούει. Σας ακούω. Μπράβο, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, βλέπεις και την εικόνα. Μας βλέπεις. Βλέπω εσένα και τη Μάρθα. Έτσι. Η οποία χαιρέτησε τον Μαρθούλα. Αν την ακούγαμε κιόλας, θα ήταν πολύ ωραία. Δεν με ακούτε? Τώρα σ' ακούμε, αγάπη μου. Μπράβο, τώρα ακούγεσαι. Γεια σου, Σταύρο. Γεια σου, κουμπάρα. Πότε μιλήσατε τελευταία φορά οι δυο σας? Σήμερα? Όχι, στο τηλέφωνο, πριν από 5 μέρες. Α, πριν από 5 μέρες. Και έχω και 2 άλλες κυρίες που θέλουν να σε χαιρετήσουν, Σταύρο. Εδώ ποια βλέπεις? Χαρά. Ποια βλέπεις?
τη Δέσποινα. Σταυράκο μου, εγώ περίμενα να σε φιλήσω από κοντά, αλλά σου στέλνω φιλάκια από μακριά. Εμείς θα τα πούμε, έτσι. Είχε κατέβει... Έγινε, Δέσποινα. Αδελφούλα, λέει. Αδελφούλα, αγάπη μου. Είχε κατέβει το 15 Αύγουστο, τελευταία φορά κάτω. Ναι, βρεθήκαμε. Και είναι και η κυρία Ιωαννίδου. Η Μαρία Ιωαννίδου είναι επίσης κοντά μας. Η αδελφούλα σου, η μικρή. Αδελφούλα μου, μικρή. Αγαπημένα. Μην το τονίζεις πολύ το μικρή. Γιατί, Μαρθούλα μου, άσε με στη φαντασίωσή μου, γιατί. Τι σε πειράζει εσένα. Δεν έχουμε εδώ μικρές και μεγάλες. Όχι, άλλο. Παιδιά, στο ρόλο εννοώ. Εντάξει. Στο ρόλο εννοώ. Εντάξει, έτσι στο επιτρέπουμε. Πάντα αυτούς τους ρόλους είχα δίπλα στο Σταύρο. Α, στο αυτό γιατί. Να εξηγηθώ. Εντάξει, γιατί πας να ξεγελάσεις, κατάλαβες. Όχι, παιδιά, με τίποτα. Λοιπόν, στο σπίτι στο Λιγουριό, εκεί κοντά στην Επίδαυρο, πώς είναι εκεί, όλα καλά? Εντάξει, όλα. Πώς νιώθεις σήμερα, Σταύρο, με εμένα θα μου επιτρέψεις να μιλώ στον ενικό ή θέλεις τον πληθυντικό? Έλα, ρε παιδί μου. Πες μας πώς είσαι. Δόξα σε ο Θεός. Δόξα σε ο Θεός. Να πάμε να δούμε ένα βίντεο για να μην λέμε εμείς πολλά λόγια. Όλοι γνωρίζουν για την περιπέτεια της υγείας σου. Βρέθηκες στο νοσοκομείο. Δυστυχώς... Να μην τα ξαναλέμε αυτά. Ναι. Να μην τα ξαναπούμε. Περαστικά. Δόξα σε ο Θεός, την πηδήξαμε. Ναι, ποια, ναι. Ποια. Τη σκαμπουλάρισε. Τη σκαμπουλάρισε όνειρο. Εντάξει, ήταν μια πολύ σκληρή μάχη. Συμβαίνει βεβαίως, είναι αυτό που μπορεί να συμβεί σε κάθε άνθρωπο. Πάμε να δούμε λίγο το βίντεο για όσους μπορεί να μην θυμούνται και να αμέσως μετά να κουβεντιάσουμε. Εγώ μεγάλο το όνομά σου, Παναγιά μου. Σε ευχαριστώ διότι διαπίστωσα ότι υπήρξε θαύμα. Θαύμα. Μεγάλη ιστορία. Και ευχαριστώ το Θεό και την Παναγία. Γιατί φαίνεται είχα να εκπληρώσω κάποιες υποχρεώσεις ακόμα σχετικά με τα παιδιά μου, με τα εγγόνια μου. Ένιωσε την ανάσα του θανάτου. Πάλεψε για να ζήσει. Σήμερα στέκεται ξανά στα πόδια του. Η ζωή του Σταύρου Παράβα θυμίζει καράβι που βρέθηκε αντιμέτωπο με φορτούνες. Μια ζωή που τα είχε όλα. Ο γνωστός ηθοποιός τον τελευταίο καιρό πέρασε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον ανάγκασε να παραμείνει στην εντατική για περισσότερο από ένα μήνα. Η περιπέτειά του είχε αίσιο τέλος. Και εκείνος, σήμερα, στέλνει ένα μήνυμα ζωής και αισιοδοξίας. Η Βανέσα ήρθε και σε βρήκε στην εντατική, έτσι δεν είναι? Νομίζω με τη Μάρθα. Ναι, οι δύο κόρες σου. Οι δύο κόρες. Και σου φέραν μια εικόνα της Παναγιάς. Ναι. Και... Εσύ καταλάβαινες τότε, όχι, κύριε Σταύρο μου, όχι. Όχι. Ναι, περίεργο πράγμα. Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτή τη... Τη δοκιμασία με την υγεία. Δοκιμασία της εντατικής. Για λίγο νεκρός, χαμένος για λίγο, ξημέρωσε πάλι. Η Παναγιά νομίζω έβαλε το χέρι της και η κορούλα μου. Όταν μου είπε και τι αυτό, ότι ήρθε με την εικόνα Εγκλεζόπουλο και την κατέβεσε στο λαιμό μου. Είναι πράγματα που δεν μπορεί να περάσουν έτσι. Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο, μαζί με τον ήρω, τον πολύχρωμο κύκνο, μην ξημερώνει.
ζώντας ένα μεγάλο διάστημα. Τα παιδιά μου ουσιαστικά μεγαλώσανε στην Αγγλία, αν και γεννηθήκαν και εκεί. Αλλά εγώ τα βασάνιζα να πάμε στο Πάσχα, στην Ανάσταση, από Αθήνα, Αγγλία. Κατέβαλα προσπάθειες, γιατί πιστεύω παράλληλα χριστιανική πίστη είναι και στήριγμα του ανθρώπου, άρα έπρεπε να κάνω προσπάθειες ζώντας τα παιδιά μου σε διαφορετικούς υπήρους, να όχι βέβαια ότι γίνανε θρησκόληπτα, όχι, αλλά... Την πίστη ήθελες να έχουν. Την πίστη να έχουν και... και φάνηκε και από το παιδιού μου την κίνηση της Βανέσας. Πλησιάσατε πολύ κοντά στο θάνατο. Ναι. Και ζήσατε. Ναι, μεγάλη ιστορία. Και ευχαριστώ τον Θεό και την Παναγιά, γιατί φαίνεται είχα να εκπληρώσω κάποιες υποχρεώσεις ακόμα σχετικά με τα παιδιά μου, με τα εγγόνια μου. Σταύρο, μεγάλο πράγμα η ζωή, έτσι. Πολύ μεγάλο. Κανείς δεν έχει απαντήσει ακόμη γιατί πρέπει να τελειώνει. Κανείς δεν έχει βρει την απάντηση, μάλλον. Βέβαια. Ναι. Είπες ότι ίσως δεν τέλειωσε γιατί έχεις ακόμη υποχρεώσεις. Έχεις ακόμη πίσω πράγματα να τελειώσεις. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Νιώθεις εσύ ποια μπορεί να είναι αυτά? Ξέρεις μέσα σου τι θες ακόμα να κάνεις και δεν το έχεις κάνει, δεν έχεις προλάβει? Βασικά, βαφτίζω τα παιδιά μου που το είχα μεγάλο καημό, τα εγγόνια μου. Και πόσο χρονών είναι τα εγγονάκια, πόσο χρονών είναι? Ο γιος του γιού μου είναι 9 χρονών. Ναι. Η κόρη μεγάλη της Βανέσας είναι 6 νομίζω. Ο εγγονός σου που έχει και το όνομά σου είναι στη φωτογραφία μας. Ο μικρός Σταύρος. Ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και η εγγόνα σου από ποια κόρη? Από τη Βανέσα. Από τη Βανέσα. Πόσο χρονών είναι? 5 νομίζω, 6 εκεί γύρω. Και τι εννοείς θα τα βάλω? Και δεν σε άκουσα με ποια μιλάω. Με την Άννα, έλα. Για βγάλετε τις φωτογραφίες να με βλέπει, παιδιά, για να τον... Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θα τα βαφτίσετε, μας έλεγες. Στο Καλάμι. Το μοναστήρι. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Όχι. Δεν έχω πάει. Πού είναι αυτό? Πρώτα ο Θεός. Εκεί θα τα βαφτίσουμε. Και τα 4 μαζί. Και τα 4 μαζί. Να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Τελειώνω. Γιατί είναι σημαντικό αυτό για σένα? Τι σημαίνει που θα τα βαφτίσεις? Για κάθε χριστιανό είναι σημαντικό. Πιστεύεις πραγματικά ότι η εικόνα που σου έφερε η κόρη σου, η Βανέσα, έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη της υγείας σου? Χτυπήθηκες πολύ δυνατά και κινδύνεψες, έφτασες στο τέλος. Έπαιξε ρόλο, το πιστεύεις μέσα στην ψυχή σου πολύ? Το πουλάκι μου το ήθελε τόσο πολύ,
πίστεψε κι αυτό στην Παναγία, προσευχήθηκε και η Παναγία έκανε το θαύμα της. Έχουνε μείνει στην καρδιά σου τα λόγια της, θυμάσαι τι σου είπε φέρνοντάς σου την εικόνα? Δεν μου είπε, δεν θυμάμαι τίποτα. Μου περιέγραψαν οι υπόλοιποι συγγενείς που ήταν γύρω εκεί, τη σκηνή, και έτσι πληροφορήθηκα για την ενέργεια του παιδιού μου. Τώρα... Εμένα με θυμάσαι στην εντάτικη, που σε έδειξα κάτω. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Εμένα με θυμάσαι στην εντατική. Που... Έλα, Μαρθούλα μου. Σας μιλάει, σου μιλάει η Μάρθα, Σταύρο. Που ναι, κατέβασα το κρεβάτι και έπεσε κάτω. Έπεσε ο Σταύρος κάτω. Και τρόμαξε. Για περιέγραψέ μας τη σκηνή, Μάρθα, να ακούει. Και παιδί μου, είναι στην εντατική. Ναι. Και είναι με το κρεβάτι απάνω. Ναι. Και θέλω να το κατεβάσω. Mm-hmm. Να έρθει σε αυτή τη θέση. Και το κάνω, φαίνεται απότομα και πέφτει κάτω. Και τρομάζει. Και βάλαμε κάτι γέλια. θυμήθηκα τα παλιά. Μέσα στην εντατική. Μας κοιτάγανε λες και ήμασταν τρελοί. Τώρα θα τα θυμηθούμε αυτά τα παλιά. Σταύρο, αυτό το θυμάσαι? Πότε έπεσα χάμου? Όχι, από το κρεβάτι έπεσες απότομα. Ναι. Α, το θυμάται αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα βέβαια δεν είναι σωστό μπροστά σε όλες τις κυρίες, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, η Μάρθα είναι η μεγαλύτερη σου αγάπη. Για να λέμε λίγο για τα μυστικά σου. Είναι ετών, φίλη. Πόσων ετών? Πενήντα. 60, δεν ξέρω. Όχι, βρε, τόσα πολλά. 50. 50. Και όχι, πάλι τόσα πολλά. 50 χρόνια, ρε παιδιά. Ναι, ρε παιδί μου. Μην ακούς κανένα, ναι. Τι, δηλαδή? Μάθα, μην ακούς κανένα, ναι. Εμείς είμαστε παιδιά. Και τότε και τώρα. Να, μπράβο, ναι, ναι, συνεχίζεται αυτό. Σταύρο, η Μάρθα τι σου λέει, ποιο είναι τώρα, τώρα τι σου λέει αυτό τον καιρό που σου μιλάει για τα δικά της? Ποια Μάρθα να ξεχωρίσεις? Θα κουτσομπολέψω τη Μάρθα εγώ. Για να δεις πως είναι ο φίλος, βλέπεις. Γιατί είναι και κόρη του Μάρθα. Ναι, όχι, ξέρει ότι μιλάμε για σένα. Α, για μένα. Αλλά βλέπεις τι φίλος είναι. Πώς αμέσως απαντά. Βέβαια. Θέλω να... Είναι πάντως από τις μεγαλύτερες σου αγάπες, ναι ή όχι, Σταύρο? Μετά τις κόρες. Βέβαια. Ε? Βέβαια. Βέβαια. Φυσικά μετά τις κόρες. Δε... Και θέλω, να βάλουμε... Και τη γυναίκα του. Σωστά. Θέλω να βάλουμε και μια άλλη όμως μεγάλη σου αγάπη στην παρέα μας, τηλεφωνικά έστω. Τη μοναδική σου ανιψιά, Σταύρο. Την Κέτη. Την Κέτη. Την Κέτη Ανθή. Κετούλα, είσαι στη γραμμή? Καλησπέρα, στη γραμμή είμαι, Άννα μου. Γεια σου, κορίτσι μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Μάθα μου. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους στο ακροατήριο και στους τηλεθεατές. Κέτη, είσαι κοντά του περισσότερο από τον καθένα, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο τώρα. Από πολύ μικρή. Από πολύ μικρή. Από πολύ μικρή. Συγκυρίες της ζωής, το DNA μας. Μας είχαν δέσει σε πάρα πολλά γεγονότα στη ζωή του. Στη γιά του, στην οικογένειά του, στις γέννες των παιδιών του, ήμουν πάντοτε παρούσα, στην Αγγλία, στο τώρα, πιστεύω και στο αύριο. Βέβαια. Θέλω να πιστεύω. Ωραία. Και στο αύριο. Ωραία, 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 αισιόδοξα, μπράβο σου. Θα είμαι πάντα κοντά του. Και τι, μας περιέγραφε... Και στα παιδιά. Μας περιέγραφε η Μάρθα για την εντατική. Ήσουνα και εσύ εκεί, έτσι δεν είναι? Ήμουνα μόνη μου. Αμόνη σου. Καθένας μόνος του. Ότι ήθελε να τον χαμηλώσει, γιατί εκείνη την ημέρα ο Σταύρος είχε ψιλοσυνέλθει και έπρεπε να φάει. Και ήταν πολύ αρνητικός με όλους μας και η Μάθα αμέσως φόρεσε τη ρόμπα. Τι εννοείς αρνητικός, Κέτη? Δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Είχε μία άρνηση. Δεν ήθελε να μπει κανείς. Ναι, δεν ήθελε να φάει. Και λέει, η Μάθα θα μπω εγώ.
και φοράει την ποδιά. Η Μάρθα μπαίνει μέσα, κατεβάζει το κρεβάτι, πάρ' τον κάτω μαζί με το κρεβάτι. Όμως η Μάρθα γελάσαμε. Γελάει, γιατί του το λέω ξαφνιάστηκε και, εγώ και μου θύμισε τα ματάκια το του αυτό, το σταυρό που είχε. Κάτσε Κέτη, περίμενε Κέτη, γιατί μιλάει η Μάρθα, δεν μας ακούσε και τουλά. Μου θύμισαν τα ματάκια του με το ξάφνιασμα, ναι, το σταύρο που ήξερα. Γέλασε Μάρθα μου όμως. Βέβαια και γέλασε. Την ημέρα άρχισε να γελάει για τη ζωή. Ναι, ναι. Και για... θα σου πω κάτι Μάρθα, επιτρέψτε μου. Σ' ακούω. Σε βλέπω στα μάτια και θέλω να σου πω ότι εκείνη τη στιγμή λειτουργήσες όπως θα λειτουργούσε ο Τζόναθαν. Το δικό σου παιδί, Μάρθα. Ναι, ναι. Και το δικό μας παιδί. Ναι, ναι. Αυτό θέλω να σου πω, με σεβασμό και αγάπη. Ναι, 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 ναι. Είχαμε πολλά κοινά με τον Τζόναθαν. Το ξέρω, ήμασταν και το ίδιο ζώδιο. Ήταν το παιδί μας. Ήταν το παιδί μας. Είχαμε πάρα πολλά κοινά. Πάρα πολλά κοινά. Στο χιούμορ, στην πλάκα. Σε όλα, σε όλα. Βεβαίως. Δηλαδή, τον καταλάβαινα πολύ. Ναι, ναι. Πολύ. Γι' αυτό και τώρα ο Σταύρος λέει πόσο μεγάλες στιγμές είναι αυτές που θα έρθουν τα εγγόνια του να βαφτιστούνε και ειδικά ο Σταυράκος που ήταν και η τελευταία επιθυμία του Τζόναθαν. Ναι, ψυχή, λέγαμε ναι, από Πάσχα, καλοκαίρι θα έρθει να γίνει βάφτιση. Έφτασε ο ναι, χρόνος. Σταύρο, νιώθ... ναι, ναι. Σταύρο, μας ακούς? Μπορώ να βλέπω, σας ναι, παρακαλώ. Ναι. Νιώθεις μοναξιά τώρα, αυτόν τον καιρό? Θες να έρχονται πιο συχνά οι φίλοι? Έχεις φίλους κοντά σου? Ποιοι είναι τώρα κοντά σου? Δόξα σε ο Θεός. Έχω και ντόπιους φίλους. Και από Αθήνα. Αλλά δεν γίνεται και σύμβουλος. Αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά. Μην λέμε παραμύθια ούτε τώρα. Δεν ξεκινάς από εδώ να πας μια βόλτα δύο μέρες. Μα κάτσε, είναι μια έτσι ωρίτσα δρόμος είναι, Μάρθα. Όχι, δεν είναι μια ωρίτσα. Μια μισή, μια μισή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θες μια μέρα. Είναι. Τι είναι αυτά που λες? Πόσο βρε παιδιά, από την Αθήνα, πας Λιγουριό, στο Λιγουριό. Εσύ εδώ δεν πάμε στην Κυψέλη και θα πάμε στο... Τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά που δίνεις? Πάντως, Σταύρο, θα ήθελες παρεούλα πιο πολύ, ε, και από την Αθήνα, από τους δικούς σου, τους φίλους. Το καλοκαίρι έχει. Δόξα σου ο Θεός. Μαρθούλα, Μαρθούλα, μην υπολογίσεις την απόσταση. Στη βάφτιση. Όχι. Δεν το πάει εκεί. Τη βάφτιση να την κάνεις Δευτέρα. Γιατί εγώ έχω ναι, θέατρο. Μεσημέρι θα γίνει. Μεσημέρι. Έχει οριστεί. Πρωί θα μεσημέρι γίνει η βάφτιση. Α, πρωί. Ναι, Κυριακή πρωί ναι, θα γίνει η βάφτιση. Εντάξει. Μα πού να μου θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Ναι, 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 ναι. Θα σου στείλω το προσκλητήριο. Όχι, θα έρθω και θα φύγω και θα πάω να κάνω παραστάσεις. Εντάξει. Σωστά. Κέτη μου, τι θέλεις να πεις ακόμη πρωτού σε αποδεσμεύσω, τι θες να πεις για τον Σταύρο? Εγώ εκείνο που θα ήθελα να πω, γιατί πλέον έφτασε η ώρα και βλέποντας όλους αυτούς που είναι εκεί στο πλατό, το θεωρώ υποχρέωση, γιατί είναι οι άνθρωποι που πραγματικά στάθηκαν κοντά μας. Η Μάρθα η Καραγιάννη, άσχετα αν είναι κουμπάρα και άλλες είναι κουμπάρες, η Μάρθα η Καραγιάννη, η Δέσποινα η Στυλιανοπούλου, η Μαρία Ιωαννίδου, η Μέρη Χρονοπούλου, που όταν με έπαιρνε τηλέφωνο κλαίγαμε μαζί με τη Μέρη τη Χρονοπούλου. Ναι, ο Τρίφωνος ο Παπουτζής, η Μέρη Βιδάλη, η Πέπη Μεταλίδου, ο Παντελής ο Βούλγαρης, ο Νίκος ο Μανιός, οι κόρες του Αΐμνους του Φωτόπουλου, η Μαρία και η Άννα. Που έχει, έχει ήδη ζητήσει να παρέμβει και να μιλήσει. Ναι, δεν μας άφησαν στιγμή. Δηλαδή, ήταν μέσα στην αγωνία μας, μέσα στην ξεκούρασή μας, ήταν η ανάσα μας. Η κόρη του Μίμη του Φωτόπουλου, η Μαρία, αν έχω καταλάβει καλά, θα βαφτίσει και ένα από τα... Βέβαια, θα βαφτίσει το Μανολάκι μας. Το Μανολάκι. Ένα από τα δίδυμα. Μπορούμε να την έχουμε στη γραμμή, υπάρχει δυνατότητα. Θα ήθελα να μου συγγνώμη, θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Επιτελείο του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και στο Διευθυντή της Μονάδος, τον Κυριακίδη, και το διοικητή, που κράτησαν τη θέση τους, ενημέρωναν τα κανάλια και είχαν αφήσει εμάς στη δική μας αγωνία, στη δική μας ηρεμία, για να μπορούμε να κοιτάξουμε τον δικό μας άνθρωπο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, έστω και καθυστερημένα. Σου είπε ο θείος σου ότι ήθελε ανθρώπους που
που ήταν φίλοι και μπορεί να μην... Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη στιγμή συζήτηση. Ένα θέλω να πω. Αυτό όμως έχει είναι γίνει. Πάρα πολύ καλό. Όχι και είναι πάρα πολύ καλό. Είναι όλοι τους ευαίσθητες ψυχές. Είναι όλα τους παιδιά. Και τη δώσε το μήνυμα. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Ωραία είναι να τα προσπερνάμε όλα. Στείλε ένα μήνυμα ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ξεχνάει. Ναι, αυτό θέλω υπήρξαν να το πω. Φίλοι, όχι, αγάπη μου, που τώρα πια δεν είναι φίλοι, που δεν είναι κοντά. Εγώ ναι, αυτό ρωτώ, δεν σου ζητώ ονόματα. Δικαιολογώ την απόσταση, όμως ένα τηλέφωνο είναι στιγμή παρηγοριάς και ειδικά για κάποιους ανθρώπους. Ο Σταύρος έχει γράψει ιστορία. Δεν είναι μέσα στα πεπραγμένα, δεν παίζουν πια. Ήτανε θεατρικός. Το τηλέφωνο είναι η ζωή τους. Ναι. Ήταν γιατί θεατρική, η Μάλσα παίζει, ο ένας ο άλλος, βλέπουν τους συναδέλφους. Όμως κάποιοι άνθρωποι που είτε από αρρώστια ή από οτιδήποτε αποσύρονται από το επάγγελμα, νομίζω ότι είναι καλό να γίνει αυτό. Και θα ήθελα πάλι να στείλω ένα μήνυμα. Ναι. Ας κοιτάξει ο καινούριος Υπουργός πλέον Πολιτισμού, γιατί πάει από χρόνο σε χρόνο για και από σύνταξη. Τετραετία σε τετραετία. Την τιμητική σύνταξη των ηθοποιών. Yes. Δεν μπορεί κάποιοι δεν μπορεί να... να είχαν υπογραφή και να την πήρανε και κάποιοι άλλοι βρεσί, να δεν μπορεί να γίνει να αυτό. Ή την γιατί μία, ή την άλλη. Η τιμητική σύνταξη κόβεται η άλλη. Αυτό δεν ακριβώς, είναι αυτό παίρνω είναι και λάθος. Την τιμητική, παίρνω και την άλλη. Αν η τιμητική είναι πιο μεγάλη. Γιατί την άλλη τη δουλέψανε, είναι η δουλειά τους, πληρώνανε ένσημα. Όχι, ποιος μπορεί όχι, να τους αφαιρέσει τη σύνταξη εκείνη για να όχι, τους όχι, γιατί έχει πάρει αυτή την τιμητική σύνταξη που λένε τιμητική, την έχει πάρει και η Κουτσή Μαρία. Δεν είναι πια και τιμητική. Δεν είναι και τόσο τιμητική τελικά. Δεν είναι τιμητική. Δεν είναι δηλαδή, τιμητική. Μάρθα μου, συγγνώμη, Σταύρο, εγώ να τολμήσω να σε ρωτήσω ποια είναι η σύνταξή σου. Έλα, μωρέ, πολλά ρωτάς. Να απαντήσω. Γιατί να μην ξέρω εγώ με πόσα λεφτά αυτή τη στιγμή εσύ. Ο άνθρωπος ζει. Γιατί να ξέρεις εσύ. Ένα για πράγμα... να δοθεί ένα μήνυμα. Όχι. Γιατί κάνουμε τις εκπομπές, δηλαδή, να για να εγώ... τις κρατάμε σπίτι μας. Να δώσω εγώ ένα άλλο μήνυμα. Με συγχωρείς. Ότι... Δεν το θέλω να ξέρω σε προσωπικό επίπεδο, Μάρθα. Εντάξει, αλλά να ξέρουμε αν ο Σταύρος Παράβα ζει αυτή τη στιγμή. Μίλα εσύ, συγγνώμη. Πες μου και έτοιμο. Όχι, εντάξει, αυτό που λέει η Μάρθα το σέβομαι. Δεν είναι το παιδί, γιατί δεν είναι... Χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα παίρνουν από 400-500 ευρώ. Όχι βέβαια ότι παίρνει τόσα ο Σταύρος. Δεν καταλαβαίνω. Όμως είναι, νομίζω με συγχωρείτε ότι τώρα, για το καθένα, μισό λεπτό, για το καθένα, κυρίες η πολιτεία μου. Πρέπει να κάνει αυτό που καθίστε, πρέπει να κάνει. Καθίστε, αφήστε τώρα τα γενικά λόγια. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Ή μιλάμε με την αλήθεια ή λέμε γενικότητες. Λοιπόν, για να πούμε αλήθειες. Μισό λεπτό. Για πελέγε, λοιπόν. Πείτε μου αν είναι κάτι κακό το να ξέρουμε ότι ζει με αυτή τη σύνταξη που είναι αυτό το ποσό. Γιατί να το ξέρεις. Γιατί να το ξέρεις. Γιατί ο άνθρωπος χρειάζεται. Άνα. Γιατί ο άνθρωπος μπορούμε να πούμε προφανώς κάτι. Προφανώς χρειάζεται ενδεχομένως παραπάνω για να επιβιώσει άξε, και να ζήσει. Άκουσε Άννα κάτι. Διότι αν παίρνει, γιατί Μάρθα, εάν παίρνει μια σύνταξη 750 ευρώ και έχει τη γυναίκα που τον φροντίζει τον άνθρωπο, όπως χρειάζεται μετά από κάποια ηλικία όλοι μας να έχουμε έναν άνθρωπο μας φροντίζει και παίρνει όλη του τη σύνταξη αντίστοιχα η γυναίκα, δεν χρειάζεται να δει ο Υπουργός Πολιτισμού, όπως είπε και η Κέτη, να κάνει κανείς, κάτι σχετικά με αυτό. Κανείς δεν παίρνει τη σύνταξη που του ανήκει. Είτε είναι ηθοποιός, είτε είναι άλλου επαγγέλματος, είτε είναι πολίτης απλός. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Κανείς ηθοποιός δεν πλούτησε από τη δουλειά του. Κακός. Αλλά ο Σταύρος Παράβας δεν έχει κακομπρίδης. Δεν θα μπορούσατε δεν, να συνδυαστούν οι δύο συντάξεις, Μάρθα. Γιατί πρέπει να κόβεται η μία αν δοθεί η άλλη. Γιατί έτσι είναι ο νόμος. Ναι, ναι, κούκλα, αλλά αν συζητιέται αυτό και βλέπουμε... Δεν θα γίνει επειδή θα το πεις εσύ, Άννα μου, στην εκπομπή. Δεν το είπα ότι θα γίνει επειδή θα το πω. Δεν είπα τώρα. Είναι νόμοι τώρα. Μάρθα μου, είναι κακό να επισημαίνετε όμως. Η κάθε αφορμή δίνει μια ευκαιρία όμως να επανέρχεται ένα θέμα που υπάρχει ίσως η ανάγκη να ρυθμιστεί αλλιώς. Αυτό μα έχει πάρει που... και Κουτσή Μαρία, σου λέω, την τιμητική σύνταξη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα δώσουνε σε όλο τον κόσμο, θα κάνουνε ειδικό για το Σταύρο. Δεν πρέπει να δεν δικαιούται, πιστεύεις εσύ. Το ζητούμενο όχι, θα είναι... κάνουνε... Μη μου βάζεις στο στόμα μου πράγματα που δεν έχω πει. Δεν δικαιούται και δεν κάνει όχι, και δεν εγώ κάνει. Θέλω να καταλάβω απλά τι εννοείς. Τι να καταλάβεις, παιδάκι μου. Υπάρχει, είναι ζητούμενο όμως να αυξηθεί το έσοδό του. Αυτό ρωτώ. Γενικά είναι ζητούμενο να αυξηθεί η σύνταξη όλων των ανθρώπων. Μάρθα, κοίταξε, το λέει σαν έτοιμα, έχει ένα βήμα εδώ και μπορεί να βοηθήσει. Ωραία, ίσως, όχι, δεν είναι αυτό. Παιδί μου εγώ αυτό, να βοηθήσω σε τίποτα. Εγώ θέλω να μην μπερδευτώ και να καταλάβω τι πράγματα. Λέει.
Εγώ απλά θέλω να καταλάβω τι λέει η γυναίκα. Να ακούσει και η Μάρθα μας και όλοι. Ναι. Ότι δεν έπρεπε ότι να παίρνει και η Κουτσή Μαρία αυτή τη σύνταξη. Δυστυχώς, όχι, θα πω το άλλο, ότι οι συντάξεις είναι πάρα πολύ μικρές των ηθοποιών που έχουν δουλέψει 40 και 50 χρόνια. Το μόνο που μπορείτε εσείς να απευθυνθείτε κάπου, ότι όλες αυτές οι συντάξεις να αναβαθμιστούν, να γίνουν τουλάχιστον, ας πούμε, ανθρώπινες. Διότι, όπως λέμε αυτή τη στιγμή, ο Σταύρος είναι ένας. Αύριο θα υπάρξουν κι άλλοι. Δεν θα έχει ανάγκη μόνο ο Σταύρος μας, που τον αγαπάμε και τον λατρεύουμε. Θα έχουμε και άλλη ανάγκη. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το θέμα πρέπει να ανακαινήσουμε και όλοι μαζί να το φροντίσουν οι υπουργοί μας, mm-hmm. που πιστεύω ότι αν ακούσουν ότι άνθρωποι, ηθοποιοί, με ξενύχτια, με 50 ετών εργασία, mm-hmm. με τα βαρέα και πολλές φορές να μην έχεις να συντηρηθείς, αυτό το πράγμα πρέπει να κοιτάξουν όλοι μαζί, να δώσουν μία σύνταξη που αρμόζει στους ανθρώπους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να δώσουν σύνταξη παραπάνω. Έτσι είναι. Διαφορετικά, ό,τι ένσημα έβαλες, αυτά πήρες. Ναι, τότε. Τώρα, ας πούμε, μπορεί να καλυτερεύσει, Μάρθα μου, η ζωή όλων μας. Βεβαίως. Τίποτε άλλο δεν ζητάμε αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Έτσι είναι. Μαρθούλα. Διότι αν ακούσουν οι άνθρωποι τις συντάξεις που παίρνουμε, θα σηκωθεί η τρέχα τους και μπαλιά να μην έχουν, θα βγάλουν μαλλιά. Λοιπόν, εμείς όμως δεν παραπονούμεθα. Εμείς δώσαμε τη ζωή μας, δουλέψαμε σκληρά τις εποχές εκείνες που δεν είχαμε τα μέσα. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά τι έχουμε. Δόξα τω Θεώ, έχουμε την αγάπη όλων αυτών σήμερα που μας αγαπάνε και είναι η σύνταξη πάρα πολύ καλή. Έλα, Σταύρο, πες μας. Μάρθα μου, για θύμισε μου κάτι. Δεν παίρνανε οι ηθοποιοί και ένα εφάπαξ? Όχι. Στο παρελθόν. Ποτέ. Δεν το ξέρω. Ποτέ δεν παίρνανε, Σταύρο. Όχι. Όχι. Γιατί για άλλη γενιά μιλάω. Διότι δεν είχαμε εμείς ταμείο, όπως έχουν οι άλλοι, ταμείο αρρωγής, για να παίρνουμε εμείς τη σύνταξη με ένα εφάπαξ. Ποτέ. Ανάλογα με τα ένσημά μας και λοιπά, παίρνουμε τη σύνταξή μας. Εκείνο το ψωριάρικο που είχαμε πριν από το 80, που ήταν... Δεν υπάρχουν. Αυτό που... Ναι. Εγώ νομίζω ότι ακούστηκε αυτό που έπρεπε να ακουστεί. Ναι. Κατάλαβα τι εννοείται όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Και από εκεί και πέρα ο αγώνας συνεχίζεται από τους αρμόδιους από το δικό σας χώρο. Είναι η Μαρία η Φωτοπούλου στη γραμμή που ήθελε να μιλήσει. Ωραία, πάρτε την πάλι. Εν τω μεταξύ, μέχρι να συνδεθούμε μαζί της, πάμε να δούμε ένα βίντεο με την καριέρα, όλη αυτή την καριέρα που συζητάμε τόση ώρα. Πάμε. Αυτό να μιλήσουμε, για την καριέρα του Σταύρου που είναι πάρα εκεί. Πολύ μεγάλη. Πάμε. Φέρτε δικηγόρους να με γλιτώσουν από το αϊσόβια τώρα. Έλα εδώ. Πού τον βρήκες εσύ αυτό το μπουμπούκι, μπορείς να μου πεις? Είναι αυτός που με αγαπάει. Όχι αυτό, ναι, μωρή, βρήκες να αγαπήσεις. Γιατί κάνεις, Σταύρο, μια χαρά παιδί είναι ο Γιαννάκης. Χαρά και χαράμι. Γι' αυτόν τα ετοιμάσαμε για να μας τα φάει σουβλάκια, σουβλάκια ήθελε. Πάτω τα χέρια από τη μνηστή μου. Και αμνηστή σου, ρε, για σένα τα είναι ετοιμάσαμε. Τι λες, ρε, πρέπει, όνομα. Ο Σταύρος παρέμεινε στο θέατρο που δεν έφερνε τα μεγάλα μεροκάματα. Και αυτό με κάνει να απορώ γιατί ξαφνικά, δεν έχω επαφές τον τελευταίο καιρό για να τον ρωτήσω αυτόν, αλλά θα ήθελα από εδώ να του απευθύνω το λόγο και να τον παροτρύνω να επανέλθει στο θέατρο. Είναι πολύ νέος και πολύ ακμαίος ακόμα. Τώρα είναι η μεγάλη ρόλη που μπορεί να παίξει. Γιατί να αποσυρθεί στα κτήματα και στις συντάξεις? Όχι. Ο Σταύρος είναι για να είναι ενεργά επάνω στη σκηνή. Γεια σας, μόρτες και μόρτισες. Πιτσιρίκο, πάρ' το καυσαέριο από εδώ και τράβα. Μιτσάκι, μη μου μιλάς έτσι γιατί με πληγώνεις. Εγώ έρχομαι να σου δείξω την καινούρια μου Μαζεράτη και εσύ με υποδέχεσαι σαν Αμερικανός στο Βόρειο Βιετνάμ, δεν κάνει? Θα ήθελα να του πω ότι τον αγαπώ πάντα πολύ, ότι πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό του, ότι θεωρώ ότι είναι από τους σπουδαίτερους ηθοποιούς που
Είχαμε, έχουμε και αυτό να μην το ξεχνάει. Και από εκεί και πέρα ξέρει πολύ καλά ότι πόσο τον πιστεύω, πόσο τον αγαπάω και πόσο και αυτά που του είχα πει κάποτε ότι πρέπει να κάνει, να κάνει πιο ενδιαφέροντα πράγματα, πιο σημαντικά πράγματα, να εξακολουθεί να τα πιστεύει. Μη με κοιτάζετε έτσι, θα χάσω τα ματάκια μου. Να τυφλωθεί κι αυτή, τι μόνο εγώ, δηλαδή. Αγάπη μου! Από ίδια! Oh! Οι αδυναμίες του ποιες είναι, από όσες τουλάχιστον εσύ μπορείς να γνωρίζεις. Οι αδυναμίες του είναι ότι δεν πίστευε κάποτε ότι θα είναι εγωιτευτικός άντρας. Πιστεύει ίσως λιγότερα από αυτά που διαθέτει, από αυτά που έχει. Δεν μου λες, έφαγες καλά εσύ? Φίνα. Να δω πώς θα χωνέψεις τώρα. Α, ο κύριος Μενέλαος. Καλημέρα, Κλεοπάτρα. Γουστάρεις να την κουνήσουμε την αχλαδιά? Ορίστε. Είπα, γουστάρεις να την κουνήσουμε την αχλαδιά? Να την κουνήσουμε, την κουνήσαμε, αδερφούλα μου. Αυτή είσαι να μου ζήσεις. Όχι, πες μου. Κοπίασα, αλλά σε έφτιαξα. Να πεις αυτό, ρωτώ. Όχι, μην τσακωθούμε. Μπράβο. Δεν είναι ωραίο τίποτα. Α, λοιπόν, βλέπεις. Σταύρο, άκουγες? Σχετικά, ναι. Είναι πολύ μεγάλη η γκάμα του Σταύρου στο θέατρο. Πάρα πολύ μεγάλη. Έχει παίξει σχεδόν όλους τους ρόλους. Ξεκίνησε από την επιθεώρηση και έφτασε σε κλασικούς ρόλους. Ναι, ναι, ναι. Σε κλασικούς ρόλους. Είναι πολύ καλό. Ξέφυγε από του κομικού. Είναι πολύ μεγάλο. Δεν εγκλωβίστηκε σε συγκεκριμένο. Ναι. Εγώ γι' αυτό υποκλίνομαι. Δεν είμαι ούτε κουμπάρα του Σταύρου, ούτε φίλη του Σταύρου. Δεν υπήρξα ποτέ, δεν έτυχε. Συνάδελφος βέβαια, έτσι. Αλλά υποκλίνομαι στο μεγάλο ταλέντο. Στο σπουδαίο ηθοποιό Σταύρο Παράβα. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Για να σου πω αυτά. Και γιατί δεν πρέπει να το βάλει κάτω τώρα, ναι, να περάσει λίγο καιρός, να συνέλθει τελείως και να βγει στο θέατρο. Και να κάνει ρόλους. Θα το ήθελε, Σταύρο, αυτό, είναι στο σχέδιά σου? Εάν έχω κουράγια, έχεις κουράγια. Μπορώ να επέμβω λίγο. Σταύρο μου, ο κύριος Βουλγαρής, νομίζω ότι σου ετοιμάζει κάτι πάρα πολύ όμορφο και θα σε δούμε, ας πούμε, σε μια μεγάλη παραγωγή, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αρκεί να δώσεις το παρόν. Ισχύει. Σήμερα που είμαστε σε αυτή την ηλικία και έχουμε κάνει τον κύκλο μας και μας αγαπάει ο κόσμος και μας ξέρει, το παρόν είναι πάρα πολύ όμορφο. Ισχύει, πρέπει να ισχύει, διότι το επιβεβαίωσε ο κύριος Βουλγαρής. Είχαμε πάει στην επίδαυρο και μπροστά μας έγινε η συζήτηση. Α, τι ακριβώς, για την νέα ταινία που ετοιμάζει. Για την νέα ταινία, ναι. Πολύ σημαντική. Όταν έγινε αυτό το αφιέρωμα του Σταύρου μας στο Λιγουριό που είμαστε όλοι σχεδόν. Είχαμε πάει, ναι. Ναι, του είπε ο Παντελής, ο μεγάλος μας ο Βουλγαρής, ότι Σταύρο, σου ετοιμάζω ένα ρόλο και ετοιμάζω να διαβάζεις. Έτσι δεν είναι, αγάπη μου? Έτσι είναι. Και έτσι θα γίνει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, άρα η πρόταση έχει γίνει. Λοιπόν, θα σας βάλω να σκεφτείτε λίγο στιγμές από όλα αυτά τα χρόνια που έχετε ζήσει μαζί του. Θυμηθείτε κάθε μια σας τι θα ήθελε να μοιραστεί εδώ μαζί μας, μας ακούνε και τηλεθεατές. Να βγάλουμε όμως το τηλέφωνο τη Μαρία, την κόρη του Μίμη Φωτόπουλου. Μαρία, μας ακούς, καλησπέρα σου. Σας ακούω. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Θα ήθελες κάτι να μας πεις? Στο Σταύρο ήθελα κάτι να πω. Ναι. Και μ' ακούς, Σταύρο? Ήθελα να το γυρίσω πίσω και να του θυμίσω ότι όχι μόνο η Βανέσα, αλλά την κρίσιμη νύχτα που πέρναγε στην εντατική, η Μάρθα με παρακάλεσε να προσευχηθώ όλη νύχτα για να ξημερωθείς. Και θυμάμαι ότι έστελνε SMS σε όλους τους φίλους της, στην Αγγλία και παντού, και τους έλεγε το ίδιο. Αυτό ήθελα καταρχάς να το θυμίσω. Να, το θυμάσαι, Σταύρο?
Ναι. Δεν μπορεί να θυμάται αυτά. Δεν μπορεί να τα... Ναι, αλλά τα έχει ακούσει, τα έχει ξανακούσει. Τα έχει ξανακούσει, ναι. Αλλά νομίζω εκείνη τη στιγμή αυτός που προσεύχεται για τον ασθενή του, για τον άνθρωπό του, προσεύχεται αυτός για να εισακουστεί. Έτσι πιστεύω, διότι και εισακούστηκαν όλοι. Ναι, όλοι έχουμε βιώματα πάνω σε αυτό. Όλοι κάτι έχουμε περάσει. Λοιπόν, εισακούστηκε η προσευχή του παιδιού του, ήταν ανοιχτή η ουρανή, Σταύρο μου, εκείνη την ώρα και έχεις μέρες να ζήσεις, διότι σε αγαπάμε, σε θέλουμε, είσαι ο Σταύρος μας. Εγώ δεν θα σε ξεχάσω και σε αγαπώ, το ξέρεις, δεν θέλω να σου πω ότι έρχομαι, δεν ξέρεις γιατί, η Μαρθούλα, θέλω να κανονίσουμε μια μέρα, το ξέρω ότι έχεις θέατρο, να πάμε μαζί στο Σταύρο, θα οδηγήσω εγώ τώρα και θα σε πάω και θα σε φέρω. Λοιπόν, να τον βγάλουμε έξω. Η Μαρθούλα πρέπει να έρθει στη βάφτιση. Θα έρθει. Βέβαια θα έρθω. Εγώ θα έρθω. Μας κάλεσες. Βεβαίως. Ναι. Μας κάλεσες. Εγώ δεν έχω πάρει πρόσκληση. Δεν παίρνουμε πρόσκληση. Η πρόσκληση είναι σε τώρα. Σε παρακαλώ, δεν μπορώ να πω ακάλεστη. Έτσι είναι. Τώρα μας καλεί. Λοιπόν, Σταύρο μου, θα σε τιμήσουμε γιατί η ζωή συνεχίζεται και θα συνεχιστεί η ζωή σου με τα εγγόνια σου. Τώρα θυμηθείτε τις σκηνές που έχω ζητήσει έτσι μέσα από την πορεία όλων αυτών των ετών που συνεργαστήκατε μαζί του. Ποιος θα ήθελε να διακόψει κανείς. Να μας κάνετε να χαρούμε και λοιπόν, να γελάσουμε τώρα. Κάνει πρόβα. Λοιπόν, τη Μαρία να τη χαιρετήσουμε. Μαρία μου. Την Μαρία. Γεια σας, Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, θα σας ακούω. Φιλιά, ραντεβού στη βάφτιση. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Ποια θα μιλήσει πρώτη. Εγώ, κυρία. Εγώ, κυρία. Η μικρότερη. Θέλω να πω σε ένα κλίμα, χωρίς έτσι επεισοδιακά πράγματα. Δεν ήταν επεισοδιακή η γνωριμία μας με τον Σταύρο. Ήταν το εξής. Ήμουν στο μπαλέτο του Σιλινού, καταρχήν. Στο θέατρο Αττικών. Λοιπόν, έκανε ένα νούμερο ο Σταύρος ο Παράβας μπροστά. Και εγώ ήμουν σολίστ στο μπαλέτο και κάποια στιγμή γυρίζω στην συνάδελφο χορεύτρια και της λέω πήγαινε πιο πίσω. Μου λέει αυτή τι, της λέω πήγαινε πιο πίσω. Τα ακούει ο Σταύρος, πιστεύει πάνω στη σκηνή ότι μιλάω πάνω στη σκηνή και γυρίζει και μου δίνει ένα φούσκο. Από εκεί ξεκινήσαμε. Μπαμ! Και μένω άναυδη και ξερή. Ένα χρωστοκάκι, ωραίο. Σταύρο, το θυμάσαι, ένα μπάτσο. Ένα μπάτσο, λέει. Έβαλα τα κλάματα πάνω στη σκηνή. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σταύρο, θυμάσαι τη σκηνή αυτή. Μπορεί και να μην. Ναι, αλλά σου είχαν. Καλό. Σου καλό. Μπράβο. Πώς το εννοείς, για πες μας. Τι εννοείς. Ότι δεν θα το επαναλάμβανε ποτέ. Ναι. Πάνω στη σκηνή. Να, δεν επιτρέπεται να μιλάς. Πάνω στη σκηνή. Αυτή ήταν μια πρώτη επαφή. Γενικά ο Σταύρος με έκανε και ντρεπόμουνα, φοβόμουνα. Είχε ένα πολύ έντονο διεισδυτικό βλέμμα ο Σταύρος Παράβας. Έξω από το ταλέντο το φοβερό που παθαίνεις δέος, πραγματικά δέος, είχε και αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ φίλοι ιδιαίτεροι με τον Σταύρο, όμως σεβόμουν αυτό το συγκεκριμένο ταλέντο που σας λέω. Ήτανε φίλοι με τον Σιλινό, τον παρτενέρ μου. Ήτανε φίλοι με το Βουρνά. Ναι. Όπου συνεργαστήκαμε δύο φορές που για μένα χαρακτηρίσανε και την πορεία μου και καταγραφήκαν στο βιογραφικό μου. Θυμάσαι σκηνές με ήτανε τον Σιλινό και τον Σταύρο. Όχι, θα σου πω κάτι άλλο προηγουμένως. Δεν σου λέω, τα έχω κάνει πρόβα αυτά που θα σου πω. Λοιπόν, κάναμε μία ταινία, το κοροϊδάκι της Πριγκιπέσας, δείξατε προηγουμένως πλάνο. Εκεί έκανα Μαρθούλα μου τη μικρή του Ελφή. Και αυτό είχε προηγηθεί στο θέατρο. Ήταν μία επιτυχία. Μάλιστα. Ήταν επιτυχία. Εκεί λοιπόν πάλι έτρωγα πολύ ξύλο από το Σταύρο, διότι κάναμε πρόβες στα χαστούκια και μία φορά πάλι του ξέφυγε, ήταν και δυνατός, πάλι του ξέφυγε και την έφαγα γερά. Αυτό θυμάμαι, το λοιπόν, θυμάσαι καταρχήν, και αυτό το θυμάσαι. Σίδερο μου το έχει πει. Σταύρο. Ναι. Θυμάσαι που σε ενοχλούσα πάρα πολύ στο ρόλο και μου δίνε συνέχεια, γιατί ήμουν η χαζή, αφελής αδερφή κάτσε του. Κάτσε να μιλήσει, να έλα, Σταύρο μου. Ναι, γι' αυτό έσκησες. Σε ευχαριστώ πάρα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό. Θυμηθείτε, σας δίνω λίγο χρόνο να θυμηθείτε τις δικές σας σκηνές. Άννα, είπε. Ο Σταύρος Παράβας το είπε αυτό. Γι' αυτό έσκησες. Εγώ είμαι στα πρόθυρα του Αλσχάιμερ. Δεν θυμάσαι τίποτα. Δεν θυμάμαι τίποτα.
Δεν το πιστεύω, σου δίνω λίγο χρόνο. Περίμενε, Μάτα, αγάπη μου, να κάνω διαφημίσεις. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε για σένα. Κάνω ό,τι θες. Πάμε γρήγορες διαφημίσεις. Εμείς είχαμε χρόνο να τα λέμε μεταξύ μας εδώ στο διάλειμμα. Να δούμε και τον Σταύρο που είναι στο Λιγουριό, στο σπίτι του. Μπράβο, σε απευθεία σύνδεση. Ξεδιψάει, πίνει το νεράκι του. Είχες, συγκίνησες πολύ τη Μαρία, Σταύρο, τώρα όπως μου το έλεγε εδώ στο στούντιο. Σταύρο, με ακούς, μπορώ να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτό σχεδόν κανένας συνάδελφος δεν μου το έχει πει έτσι. Ότι έσκησες την πορεία σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ανέβασες και σε ευγνωμονώ γι' αυτό. Άνοιξε το λίγο. Με άκουσε. Μπορείτε να ανοίξετε τον ήχο να ακούει ο κύριος Παράβας πιο πολύ. Άνοιξε το μόνο. Τώρα, Σταύρο μου, μας ακούς. Τώρα, ναι. Τώρα ακούς. Να το πω. Πες λοιπόν, πάλι, καρδούλα μου. Σταύρο. Τώρα, για πες να δεις αν σε ακούει. Για ρωτώ. Με ακούς, Σταύρο. Ναι, ναι. Μαρία είμαι. Έλα, μαράκι. Το ευχαριστώ είναι πάρα πολύ μικρό και πάρα πολύ λίγο σαν μετάφραση. Να σου εκφράσω το τι ένιωσα προηγουμένως που είπες ότι γι' αυτό έσκησες. Κανένας συνάδελφος, σχεδόν δηλαδή κανένας, δεν το έχει πει έτσι ευθαρσώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνεις πόντους, με ανεβάζεις. Σε ευχαριστώ, μαράκι. Εγώ σε ευχαριστώ, ειλικρινά. Λοιπόν, να θυμηθούμε τώρα. Θέλεις κάτι να πεις, Σταύρο, πάνω σε αυτό, να προχωρήσουμε. Εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι άλλο μέσα σε όλους τους φίλους που μου συμπαραστάθηκαν. Ναι. Ξέχασα την Άννα τη Φόνσου, η οποία αυτή μου υπέδειξε και τις δύο κλινικές που πήγα μετά. Την ευχαριστώ πάρα πολύ και γενικά έχει σκεφτεί ορισμένα πράγματα με το σπίτι του ηθοποιού, ναι, που ελπίζω να γίνει έργο κάποτε ολοκληρωμένο και να μαζέψει με τρόπο έτσι που το λέω, να πολλούς ανθρώπους η Άννα στο σπίτι του ηθοποιού. Να συμπληρώσω. Είναι θεάρεστο το έργο της. Σταύρο μου, θέλω, ναι, να συμπληρώσω κι εγώ κάτι επάνω σε αυτό που είπες. Η Άννα είναι πάρα πολύ εργασιομανής γενικώς. Και θα ήθελα να την παρακαλέσουμε τώρα όλοι μας, σαν ηθοποιοί που είμαστε, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να την βοηθήσουμε και να την ενισχύσουμε, να μας φτιάξει μία αίθουσα κάπου-κάπου όλοι εμείς οι παλαιότεροι που δεν έχουμε την ευκαιρία πλέον να συναντιόμαστε σε θέατρα ή σε ταινίες. Με πατερίτσες που να πας, ρε. Όχι, να πηγαίνουμε, να λέμε μία καλημέρα ο ένας τον άλλον και να θυμόμαστε λίγο τα παλιά μας. Να παίζουμε μπιρίμπα, βρε αδερφέ. Εκτός από την μπιρίμπα, έχουμε τόσα πολλά να θυμηθούμε, διότι οι γενιές μας είναι ανεξίτηλες και έχουν τόσα πολλά να θυμηθούν και να πούνε. Οι ρόλοι αυτή τη στιγμή δεν μας νοιάζουν. Εσύ μας θυμήθηκες. Μας νοιάζει το παρόν. Θυμήθηκες κάτι? Εγώ από τα θέλω δικά σου. Να πω στο Σταύρο μου ότι από την πρώτη μας εμφάνιση και του Σταύρου και εσμένα. Θυμάσαι, Σταύρο μου, πώς γνωριστήκαμε. Στη μεγάλη παράσταση αυτή του Περοκέ, τον Dolce Vita, στην Αθήνα, με τις μεγάλες κυρίες της Καλουτά, το Λιβαδίτη, το Μιλιάδη, τη Μέτη Μασχονά, τη Ρένα μας την τώρα. Εσύ τι έκανες, ένα νούμερο που έμεινε στην ιστορία, το Φίφι τότε. Λοιπόν, είσαι ο πρώτος, ο μοναδικός, θα μείνεις και θα μείνεις για πολλά χρόνια. Διότι σε αγαπάμε και σε θέλουμε. Κανένα στιγμιότυπο δεν μας περιγράψατε. Στιγμιότυπο δεν να θυμηθεί ο Σταύρος. Τι κάναμε, Σταύρο μου, μαζί. Κάναμε κάποτε, νομίζω, τι κάτι πεζάκια. Όχι τώρα, βέβαια.
Τι ωραίο θα ήταν να επαναλαμβάνουμε τώρα τα παιδάκια τότε, σαν γέρι. Θυμάσαι, Σταύρο, καμία σκηνή έτσι με την Δέσποινα. Τα ανήλικα. Θύμησέ το εσύ. Τον Καραμπουρτζούνι. Ναι, ο Καραμπουρτζούνις ήταν. Θυμάσαι. Κάνα στιγμιότυπο, δεν θέλω τώρα όλο να θυμηθεί. Ο Σταύρος, καταρχήν, αυτό που θέλω να πω, ούτε τον κολακεύουμε ούτε τίποτα. Είχε μια προσωπικότητα, είχε μια οντότητα και τώρα ακόμα που τον βλέπουμε, είναι ο Σταύρος, για μένα ο Όρσον Γουέλες είναι, για μένα. Λοιπόν, με τον Σταύρο πάντα, όταν έπαιζες, ήταν ένα πειραχτήρι. Πειραχτήρι. Λοιπόν, Σταύρο, ήσουν ένα πειραχτήρι. Ήσουν λιγάκι. Ας πολύ. Όχι ως πολύ. Δηλαδή, συγγνώμη, θα μου παραδεχτείς πως πείραζες τώρα. Τι ζητάς τώρα. Ξέρεις, να κάνω μία αποκάλυψη. Ναι. Σταύρο Παράβο, το θυμάσαι αυτό που συναντηθήκαμε πριν φύγεις στο Λιγουριό. Ότι μου εξομολογήθηκες, ότι ήσουν ερωτευμένος μαζί μου. Θα βγάλουμε και είδηση τώρα. Και δεν άφηνε ο Σιλινός κανένα να πλησιάσει. Πες το, βρε Σταύρο. Το λες σοβαρά. Το λέω σοβαρά, Σταύρο. Λοιπόν, κάτσε να αντιληφθεί. Ο Σταύρος μου το είπε, εγώ δεν το ήξερα. Ισχύει. Καλά, ήσουν ωραία κοπέλα. Κάτσε, περίμενε, μας πει ο Σταύρος. Σταύρο μου, άκουσες τη Μαρία. Ποια Μαρία? Η Μαρία Ιωαννίδου. Άκουσες τη Ιωαννίδου. Μαρία. Σταύρο. Είναι φρίκι ο ήχος. Λοιπόν, δεν ξέρω να πω, δεν έχει σημασία. Πριν πας στο Λιγουριό, είχαμε συναντηθεί στο Κολονάκι. Κάντε, και μέσα τα είχαμε πει. Θυμάσαι, τα είχαμε πει. Τραγωδία είναι αυτή. Δεν ακούει, βρε παιδιά, δεν ακούει. Πώς θα γίνει έτσι όμως η εκπομπή? Δεν ακούς τίποτα, βρε Σταύρο. Μα κατά καιρούς ακούω κάτι. Η Μαρία λέει... Αλλά χάνεται. Πω, πω, Θεέ μου. Η Μαρία λέει ότι υπήρξες ερωτευμένος μαζί της. Είχαμε συναντηθεί, Σταύρο. Για να το λέει η Μαρία, έτσι είναι. Όχι, εσύ τα είπες, όχι η Μαρία. Και ο Σιλινός. Ο Σιλινός, τότε, παλιά, κατάλαβες δεν πότε. Άφηνε κανένα να πλησιάσει, θυμάσαι. Και έμεινα άναυδη. Ισχύει, αυτό ρωτάμε. Πώς δεν ισχύει, αφού μου το είπε. Λοιπόν, Σταύρο. Για να το λέει η Μαρία, έτσι. Εντάξει. Σταύρο, να σου θυμίσω κάτι, κάτι όμορφο. Όταν είμαστε όλοι στα Λάφια και έχεις ένα πολύ μικρό αυτοκινητάκι που κατεβαίναμε τις στροφές για να φτάσουμε κάτω, όταν ανεβαίναμε όμως, είχε πάρα πολύ άσχημο καιρό. Και δεν έφτανε η μηχανή να ανέβει επάνω. Και μου λες, κατέβα μωρί κάτω να σπρώξεις. Και σου λέω, άμα κατέβω, σου λέω, θα σκοτωθούμε. Λες, κάποιος θα σωθεί. Πού αυτό, πού. Είμαστε πολλά χρόνια, όταν τα παιδιά ήταν πολύ μικρά και με φιλοξένησε ο Σταύρος, στα Λάφια, σε ένα εξοχικό σπίτι, στη Βινέβια. Ναι. Λοιπόν, και κοιμόμαστε απ' έξω. Αλλά εμείς είχαμε έρθει από την παράσταση να δούμε τα παιδιά, την Άννα κλπ. Και να φύγουμε. Ναι. Αλλά γάλασε ο καιρός και δεν ήταν πολύ καλό το αυτοκίνητό του. Ήταν πολύ ανηφόρα. Mm-hmm. Λοιπόν, στις στροφές επάνω έμεινε το αυτοκίνητο. Και μου λέει, κατέβα να σπρώξεις. Και κατέβηκε. Πού να κατέβω. Του λέω, Σταύρο, σκοτωνόμαστε. Αλλά πήρε μπρος. Διότι φαίνεται, εισακούστηκε η ευχή μας και η προσευχή μας. Ούτε που τα θυμάσαι αυτά, έτσι. Είναι ωραίες στιγμές. Κάτσε να δω αν τα θυμάται καθόλου. Ναι. Τα θυμάσαι. Όχι. Όχι. Κάτι άλλο που θα θυμάσαι όμως. Με να... το Φρέντι Γερμανό. Περίμενε, όχι τώρα. Μισό λεπτό, γιατί έχω να παίξω ένα βίντεο και θέλω καταρχήν να θυμηθούμε τη ζωή του. Ορζιάστρες, πάμε στη συνολική του ζωή, έτσι. Που είναι ένα σενάριο ταινίας. Από μικρό παιδί, μεγαλώνει σε φτωχική οικογένεια. Βεβαίως. Βγαίνει στη βιοπάλη από νωρίς, παλεύει για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Πάμε να γνωρίζετε με την γυναίκα του, τον έρωτα της ζωής του, που έπαιξε και καθοριστικό ρόλο στη ζωή του. Την Άννη, την Αγγλίδα χορεύτρια, που αποκτά και τρία παιδιά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ο Σταύρος Παράβας γεννήθηκε στην Αθήνα στα μέσα της δεκαετίας του 30. Μεγαλώνει στην γειτονιά του Πολυγόνου, κάτω από συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες. Οι γονείς του, μετανάστες από την Μικρά Ασία, αγωνίζονται να μεγαλώσουν με νύχια και δόντια τα πέντε παιδιά τους.
Όπως ο ίδιος θυμάται, από πολύ νεαρή ηλικία αναγκάστηκε να βγει στο μεροκάματο και να δουλέψει ως πλανόδιος μικροπολιτής. Μιλάμε για τραγικά χρόνια. Γιατί πιτσιρικάς στην αγορά να δουλεύω λεμόνια, σκόρδα, λουλούδια. Γιατί και οι γονείς ήταν ήδη ταλαιπωρημένοι, μικρασιάτες. Την καταγωγή ήρθανε πρόσφυγες. Όχι εγώ μόνο, όλα τα αδέρφια ταλαιπωρηθήκαμε. Άγρια χρόνια θα τα έλεγα. Ναι. Άγρια. Κάνατε πολλές δουλειές, κύριε Σταύρο. Εκατομμύρια. Ναι. Γραφεία, σιδεράδικα, έτσι. Μέχρι που κάποια στιγμή φανερώθηκε το θέατρο μέσω φίλων. Έκανα αστεία τον Κοκοβιό σε εποχή. Και μου λέγανε οι φίλοι μου, άντε δεν πας. Οι ιστορίες του Καραγκιόζη, με φόντο μια Ελλάδα που ήταν βυθισμένη στη φτώχεια, ήταν για τον μικρό Σταύρο μια πολύτιμη ανακάλυψη και έμπνευση για να βρει από νωρίς ακόμη τον δικό του τρόπο έκφρασης. Του άρεσε να χρησιμοποιεί εντόνια και φιγούρες και να στείνει ιστορίες του Καραγκιόζη. Ο μαγικός κόσμος του θεάτρου είχε ήδη ανοίξει την πόρτα του σε έναν μικρό και ευαίσθητο καλλιτέχνη. Μεγαλώνοντας, αρχίζει να οραματίζεται το μέλλον του ως ηθοποιός. Συμβουλεύτηκα το Μιχαηλίδη, το δάσκαλο και διευθυντή της σχολής. Και πηγαίνατε κρυφά σε αυτή τη σχολή, αν δεν κάνω λάθος, με τον πατέρα σας, γιατί δεν σας άφηνε. Βέβαια, δεν το μάθανε, το... Το είδανε απλώς. Σχεδόν το είδανε, ναι. Και επέλεξα αυτό, γιατί ήταν καλύτερο από ό,τι έκανα μέχρι τότε. Ναι. Όχι ότι είχατε τρέλα να γίνετε ηθοποιός. Όχι, βέβαια. Συμπληρωματικά βγήκανε όλα. Οι σκέψεις και το πάθος του για να βγει στη σκηνή τον βοηθούν να δραπετεύσει από τον στενό κλειό της καθημερινότητας που βίωνε και να κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Οικονομικά ήταν καλύτερα. Αν όχι καλύτερα, ευπρεπέστερα. Ναι. Δεν γυρίζεις μες στην ψαραγορά. Έχεις πουλήσει λεμόνια στην ψαραγορά για να δεις τη γλύκα. Φόραγες ένα ρουχαλάκι ή και μπαλωμένο από τη μάνα μου τη Μαχαρίτσα. Ζούσες πιο αξιοπρεπώς. Ναι. Μέχρι που τσούλησε η ζωή και ανταμείφθηκα από τον χώρο, από το επάγγελμα αυτό. Νιώθετε ότι ο κόσμος σας αγαπάει? Νομίζω ναι. Νομίζω, το βλέπω και από εδώ, από το χωριό, από παντού το βλέπω. Το θέατρο υποδέχεται τον Σταύρο Παράβα με τις καλύτερες προδιαγραφές. Μια μεγάλη καριέρα θα ακολουθήσει τόσο στο σανίδι όσο και στο σινεμά. Μεγάλες επιτυχίες, σημαντικές συνεργασίες και ένα κυβότιο από μνήμες που δεν έσβησαν στο πέρασμα του χρόνου. Δεν είναι ο χώρος των αγγέλων. Είναι φιλόδοξο επάγγελμα που πρέπει να έχεις και μία σοφία για να το φιλοσοφείς όλο αυτό και αν τρελαθείς. Δυστυχώς το επάγγελμα αυτό τρελαίνει τα παιδιά.
Εσάς σας τρέλανε ποτέ? Όχι. Όχι. Νιώσατε όμως πικρά από συναδέλφους? Ναι, αλλά ας μην το τονίσουμε. Συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι, άνθρωποι είμαστε. Φιλόδοξο επάγγελμα, κάποιες κόντρες και διαφορές νοοτροπίας υπήρξαν. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Στα 24 του χρόνια συναντά τον μεγάλο έρωτα, στο πρόσωπο μιας Αγγλίδας χορεύτριας, της Άννη, με την οποία παντρεύονται και αποκτούν 3 παιδιά. Οι δρόμοι τους χωρίζουν όμως, καθώς εκείνη προτιμά να επιστρέψει στην πατρίδα της. Υπήρξε ανομαλία στη σχέση. Με τη σύζυγό σας. Για να... Μετά βρέθηκε... Τα παιδιά, αφού γεννηθήκανε... Εδώ γεννηθήκαν τα παιδιά? Όχι, στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Αλλά ζήσανε περίπου 7 χρόνια εδώ. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα ότι στερήθηκαν τον πατέρα τους. Αυτό θέλω να πω. Σας στερήθηκαν τα παιδιά σας? Όχι. Πώς το κάνατε και είχαν, πηγαίνατε εκεί? Έκανα πλούσια την Ολυμπιακή. Κάνατε πλούσια την Ολυμπιακή. Και τον ΟΤΕ. Γιατί καθίσατε στην Ελλάδα και δεν φύγατε μαζί τους? Εγώ είχα αρχίσει να κάνω μια καριέρα εδώ. Δεν μπορούσα να εκμεταλλευτώ την περίπτωση του επαγγέλματος μου, γιατί άλλη γλώσσα. Εγώ ποτέ δεν έμαθα τα αγγλικά όπως πρέπει να τα εκφέρει ένας τοπιός. Τα παρακολουθούσατε, δεν σας έχω και κοντά μας εδώ και είναι λίγο αλλιώς να είστε μακριά. Σταύρο, άκουγες, το μπόρεσες να ακούσεις το βίντεο? Αρκετά πράγματα. Νιώθεις ότι όλη αυτή η αφοσίωση στη δουλειά σου, η λατρεία σου για τη δουλειά σου, σου στέρισε το να ζήσεις μια κανονική ζωή όπως άλλοι άνθρωποι? Καταλαβαίνεις τι λέω, να είσαι πιο πολύ με την οικογένειά σου, κοντά στα παιδιά. Μα φρόντισα όλο αυτό το διάστημα να είμαι και με τα παιδιά μου. Εξού και η θρησκεία που λέγαμε. Ναι. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα αναγκαστικό και αμέσως μετά Σωτήρης Μουστάκας. Θέλω να ακούσεις τι είχε πει για σένα. Πάμε. Σταύρο μου, είναι κοντά μας? Ναι. Να, ωραία, μας ακούει. Θα έπρεπε να σε πάρω εδώ μαζί μου, να πάμε πάνω στα τηλέφωνα, να δεις πόσος κόσμος παίρνει και θέλει να σου μιλήσει. Τι να κάνω, να βγάλω μερικούς ανθρώπους που θέλουν να σου μιλήσουν? Ε, καταρχήν μας ακούς καλύτερα. Εσύ πώς? Μας ακούς καλύτερα? Περίπου, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε. Είναι μια κυρία, μια απλή φίλη. Δηλώνει απλή φίλη σου. Να την ακούσουμε τι θέλει να μας πει. Καλησπέρα σας. Είστε στη γραμμή? Καλησπέρα σε μένα. Γεια σας, να σε εσάς μιλάω. Είστε η κυρία Αργυρό? Ναι, ναι. Ωραία. Τι θέλετε να μας πείτε? Θέλω να πω στο Σταύρο, ναι, εάν θυμάται στο Χαλκούτσι, τα βράδια που ερχόντουσαν με το συγχωρεμένο το γουρνά και τρώγανε και πίνανε με τον άντρα μου μέχρι τις 3 η ώρα και με αποκαλούσανε τσελεμεντέ. Τσελεμεντέ. Μέχρι τις 3 και μετά τους έδιωχνα
διότι εγώ είχα παιδιά για να κοιμηθούνε. Πριν πόσα χρόνια τώρα, έχουμε πάει πίσω? Πολλά χρόνια. Έχουμε πάει αρκετά πίσω. Πόσο? Όταν ζούσε και ο συγχωρεμένος ο Βουρνάς και έμενε δίπλα μας, και εκτός αυτού, αν θυμάται, που πήγαμε στην Ανάσταση και κρατούσε 5 λαμπάδες και έλεγε, κρατάω 5 λαμπάδες για τα παιδιά μου που είναι στην Αγγλία, τη γυναίκα μου και μένα. Mm. Θυμάται από αυτά τίποτα? Α, βέβαια. Γιατί συνήθως... Το χαρκούτσι. Βέβαια, πολύ καλά. Θυμάστε τη βεράτα που τρώγαμε μέχρι τις 3 τη νύχτα και πίνατε με τον άντρα μου? Χαλάλι μας. Μπράβο, μπράβο. Χαλάλι μας, λέει. Μπράβο, Σταύρο. Πώς τον λένε, το όνομα του άντρα σας ήτανε? Ανδρέας. Ανδρέας. Θυμάσαι καθόλου, Σταύρο? Τι να σας πω, κυρία μου, όλους τους θυμάμαι, αλλά αυτή τη στιγμή τίποτα. Mm. Το Χαλκούτσι το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τις περιπτώσεις που σου είπα, δεν θυμάσαι τίποτα? Δεν τις θυμάται τώρα, όχι. Τα βράδια. Όχι. Και τις 5 λαμπάδες τις θυμάμαι. Τις 5 λαμπάδες που πηγαίναμε στην Ανάσταση μαζί. Μάμε, ξέρετε και πόσα χρόνια πίσω τώρα τα λέτε αυτά. Πάμε πίσω πολλά χρόνια. Ναι. Λοιπόν, κυρία Αργυρό, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μας πήρατε. Πάμε να δούμε. Ο αξέχαστος Σωτήρης Μουστάκας, τι είχε πει για σένα? Ο Σταύρο Παράβα γνωρίστηκα τα πρώτα μου χρόνια στις πρώτες μου ταινίες που είχα κάνει όταν ήμουν νέος. Ήδη ήταν πρωταγωνιστής και δούλεψε πάρα πολλές φορές μαζί. Ένας πολύ ωραίος συνάδελφος, πάρα πολύ ωραίος συνάδελφος και αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά που κάνει, το θέατρο, τον κινηματογράφο. Το μόνο του ελάττωμα, στο πούμε, ελάττωμα αυτά. Δεν έπρεπε να ανακατευτεί με επιχειρήσεις στο θέατρο, γιατί το θέατρο είναι μεγάλο ρίσκο. Μπορεί να κάνεις μία επιτυχία, μάλλον θα κάνεις μία αποτυχία και μετά, όταν έχεις την οικονομική ευθύνη, πρέπει να κάνεις μετά 10 επιτυχίες για να ισοφαρίσεις, που λένε. Εγώ νομίζω πάντα, ας πούμε, η πολιτεία, δηλαδή και το Υπουργείο Πολιτισμού, πάντα πρέπει να είναι άρρωγος, να βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις αυτούς τους καλλιτέχνες, τους πραγματικούς καλλιτέχνες που προσφέρουν στον τόπο μας. Σταύρο μου, τ' άκουσες, έτσι δεν είναι? Ένας να είναι. Αναπαυμένος να είναι. Ναι. Ως προς αυτό που έλεγε για τις θεατρικές επιχειρήσεις, πράγματι πήρες ένα ρίσκο εκεί και τελικά αυτό είναι που δεν βγήκε. Σε πήγε πίσω οικονομικά αυτή η προσπάθειά σου? Κάθε φορά που έκανα επιχείρηση, τα έκανα μουσκεμά. Γιατί πιστεύεις, Σταύρο? Δεν μπορούσες να είσαι ένας σκληρός επιχειρηματίας? Δεν μπορούσα να διαπραγματευτώ με τον συνάδελφό μου. Να. Ο ηθοποιός για μένα ήταν ηθοποιός. Βέβαια. Δεν μπορούσε να μπει σε άλλη βάση και να αρχίσεις να διαπραγματεύεσαι για να τον ρίξεις και να έχεις εσύ μεγαλύτερο κέρδος. Αυτό όμως σε οδήγησε μετά στον αναγκαστής, δεν ξέρω αν είναι στη γραμμή μας και η Κέτη πάλι. Η ανιψιά σου. Κέτη μου. Καλησπέρα. Γεια σας, να μου πάρει. Ναι, θυμάσαι που τα λέγαμε και μαζί, ότι όταν μπλέχτηκε με τις επιχειρήσεις, έγινε εκεί οικονομική πια, μια σχετική οικονομική καταστροφή. Όπως μου έλεγες και εσύ, αναγκαστήκατε να πουληθεί και το σπίτι στην Αθήνα και το αυτοκίνητο. Αυτά όχι. Το σπίτι στην Αθήνα και το αυτοκίνητο ήταν του τώρα που λένε, του τώρα που αρρώστησε, που πραγματικά υπήρχαν κάποια χρέη.
Και αυτή ήταν η στεναχώρια του. Δεν ήθελε. Είναι από τους ανθρώπους τους ευαίσθητους, όπως είναι όλοι τους, που δεν θέλει να χρωστάει ούτε μία δραχμή. Σε ρώτησα όμως τι χρέη υπήρχαν και τι μου απάντησες για το σπίτι στο Λιγουριό. Ήταν ελάχιστα χρέη. Χρέη ενός ποσού ευστελούς που ήταν για το καλοριφέρ του σπιτιού του. Όχι για χρέη άλλα, όχι για χρέη, ούτε για χαρτιά, ναι, ούτε για άλλες ιστορίες. Χρέη για νοικοκυριό που λέμε. Ναι. Δεν πειράζει, όλα περάσανε. Όλα εγώ τον κοιτώ στα μάτια αυτή τη στιγμή και με κοιτάει και η Δέσποινα Τηλιανοπούλου. Ναι, ναι. Και τούλα μου, γεια σου. Και στους δύο. Θέλω να σας απευθύνω ένα μήνυμα. Ναι, και τη μου γλυκιά. Θέλω να είσαι δυνατή. Είμαι. Σταύρο, ναι, έχουμε το δικό μας κωδικό, ναι, και το ξέρεις και το ξέρω. Όσο και αν έρχονται στιγμές που κάνουμε κραυγές μεταξύ μας, θέλω να είσαι δυνατός. Έχουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και ξέρεις τι εννοώ. Που πρέπει να παλέψεις για αυτά και εγώ κοντά σου θα παλέψω. Όσο και αν κάποιοι με πιέζουν και μου λένε φτάνει. Για μένα δεν φτάνει, Σταυρό. Όλοι και τι. Είμαι κοντά σου να το ξέρεις. Μπορώ. Και τι. Να είσαι καλά. Σ' ακούω, Δέσποινα. Και τι μου. Ναι. Όσο μπορούμε και είμαστε υγιείς κι εμείς, θα είμαστε κοντά στο Σταύρο, αυτό να το ξέρεις. Αυτό θέλω. Ένα σας τηλέφωνο, τίποτα άλλο. Αυτό ξέρει, θα είναι η παρέα. Θα πάει το άλλο Σάββατο. Του. Εγώ δεν ήθελα να του κάνω μια έκπληξη, αλλά η Γιαννούλα εδώ του τη λέει Σταύρο. Είναι για χαρά. Ναι. Είναι για χαρά. Σταύρο, βεβαίως. Και πιστεύω που το χειμώνα που θα μας βρει θα μπορέσουμε να είναι και στην Αθήνα. Θα είναι πιο εύκολο για τους συναδέλφους, γιατί και το Λιγουριό, εντάξει, είναι απόσταση. Θα είναι όμως πιο κοντά σας. Θα βρίσκεται και το χειμώνα στην Αθήνα. Να σου πω και θα μπορείτε να συναντιέστε. Να σου πω και κάτι, Δέσποινα, είπες κάτι για την Άννα τη Φόνσου. Ναι. Μία αίθουσα για να συναντιέστε. Αυτό. Και εγώ, Δέσποινα, θα έρχομαι να σας κάνω τους καφέδες σας. Δηλαδή, και εγώ θα μαγειρεύω. Να σας πω κάτι τώρα. Εγώ βλέπω ότι ο Σταύρος ακόμη καπνίζει. Ναι. Καπνίζει. Άρα, πολύ. Δεν μπορούμε αυτό να το κόψουμε. Πολύ, Σταύρο μου. Αυτή είναι η ζωή μας. Δεν μπορείς, Σταύρο, δεν μπορείς καθόλου να το παίρνεις. Όχι, όχι. Και τους καφέδες. Δεν πειράζει, και ο γιατρός μας το επιτρέπει. Αφήστε τον άνθρωπο να καπνίσει. Σταύρο, ο γιατρός τι σου είπε με το τσιγάρο. Κάνε ό,τι θέλεις. Μπράβο, καλός γιατρός. Τι λες, για να μην μιλάμε για το τσιγάρο. Ναι. Εγώ στο νοσοκομείο, ναι, επέλεξα να μην τρελαθώ, γιατί δεν άντεχα χωρίς τσιγάρο. Ναι. Πραγματικά αυτό τον έσωσε. Και του το επέτρεψαν οι ίδιοι γιατροί μέσα στο νοσοκομείο. Ήτανε η βοήθειά του. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει, δεν λέει ψέματα. Θυμάσαι, Κέτη. Εντάξει, αυτό βέβαια το προσπερνάμε, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι το μόνο που θα του κάνει πολύ κακό από εδώ και πέρα, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα, αλλά εντάξει, τον κοντρολάρω εγώ, τον μαλώνω εγώ και εντάξει. Θυμάσαι πως μόλις είχε ακούσει στην εκπομπή τότε την παλιά, το 2002, θυμάσαι πως είχε κάνει για σένα όταν σε είχε ακούσει να μιλάς στον αέρα? Ναι. Έχουμε το δικό μας κωδικό, έχουμε το δικό μας DNA. Θες θα πω κάτι, θα πω κάτι. Έχει έτσι κανείς από τα αδέλφια του, ναι, και όλοι τον αποκαλούν θείο. Ήμουνα εκείνη από πολύ μικρό παιδί που δεν μπορούσα να τον πω θείο, γιατί τον αισθανόμουν κομμάτι του εαυτού μου. Και είναι εδώ και μπορεί να σας το πει. Ποτέ δεν τον είπα θείο, ποτέ δεν είπα την Άννη θεία. Έχουμε έναν άλλο κωδικό μεταξύ μας. Θέλεις να δεις, να σου θυμίσω πριν 6 χρόνια, πριν 5-6 χρόνια. Ναι, πάμε να δούμε το στιγμιότυπο. Είμαι η ανιψιά του κύριου Παράβα, της αδελφής του η κόρη. Σταύρο μου. Είμαστε πάντα μαζί, χέρι-χέρι. Το ξέρεις αυτό. Το θέατρο δεν έχει τελειώσει για σένα, ναι. Το θέατρο συνεχίζεται. Ακριβώς. Έχεις φίλους κοντά σου. Έχεις ανθρώπους. Έχεις την οικογένειά σου. Έχει. Και πάνω απ' όλα, έχεις αυτό το αγγελούδι που σε βλέπει από ψηλά και θέλει να συνεχίσεις. Για εκείνο και για το παιδί του. Μην το ξεχνάς αυτό, αγόρι μου. Είμαστε όλοι κοντά σου. Και πάνω απ' όλα οι άνθρωποι αυτοί που βλέπουν εκεί την εκπομπή και σε στηρίζουν. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Δρούζα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους
που στέκονται πραγματικά κοντά σου. Στον Δήμαρχο, στην κυρία Νουσάκη. Στην κυρία Μακρύ, σε όλον αυτόν τον κόσμο. Μην το ξεχνάς. Ας πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό Πολιτισμού, στον κύριο Βενιζέλο. Θα δείτε γιατί, σε λίγο. Σε όλους, σε όλους. Σταύρο μου, ψηλά το κεφάλι. Ψηλά το κεφάλι. Μην ξεχνάς την καταγωγή σου. Μην την ξεχνάς, αγόρι μου. Πολλά φιλιά σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Άντε στα παιδιά μου. Κετούλα. Αυτό το μεγάλο ευχαριστώ, Άννα. Θα το λέω κάθε μέρα για όλους. Τι άνθρωπος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που ζει και τον έχουμε. Και εμείς και τα παιδιά του και η γυναίκα του και τα εγγόνια του και η μητέρα μου που είναι ο καημός της, γιατί ήταν 10 χρονών όταν γεννήθηκε ο Σταύρος και η μαμά μου τον μεγάλωσε εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Και τώρα τον βλέπει και κλαίει συνεχώς. Είναι να χειρουργηθεί αύριο και μου λέει δεν μπορώ, θέλω να τον βλέπω να είναι καλά. Όλοι. Όλα θα πάνε πολύ όλοι, καλά. Όλοι πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Ένας μήνας έμεινε, Σταύρο, θα ακούσεις το όνομά σου, θα δεις τα εγγόνια σου και θα γίνει πραγματικά μια μεγάλη γιορτή για τη χριστιανοσύνη μας και για τα πιστεύω μας. Έχει τρεις κόρες ο Σταύρος από ό,τι βλέπουμε. Ναι, βέβαια. Έχει τρεις. Βέβαια. Βέβαια, τώρα δεν γίνεται να μην κάνω μια αναφορά σε ένα άλλο πλάσμα που δεν είναι πια στη ζωή. Θέλω να δούμε ένα βίντεο που είναι αφιερωμένο στον αγαπημένο γιο. Τον λατρευτό μας. Χάθηκε, έχασε τη μάχη με τη ζωή από πνευμονικό είδημα. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Να παραμιλάω μέσα όταν οδηγούσα ερχόμενος εδώ. Και έβαλα τις φωνές γιατί προσπαθούσα να βρω λύση που να μου μαλακώσει την ψυχή. Και έβαλα τις φωνές. Δεν γίνεται, ρε. Συγγνώμη για την έκφραση. Ο πόνος σας έκανε έτσι. Τι θέλεις. Δεν επανέρχεται το παιδί. Ο πόνος, τα δάκρυα, οι δύσκολες ώρες ενός πατέρα που θρυνεί για το χαμό του παιδιού του. Πέρασαν 7 χρόνια και η πληγή στην καρδιά του γνωστού ηθοποιού παραμένει. Ο μοναχογιός του Τζόναθαν είχε έρθει να περάσει τις γιορτές του Πάσχα με τον πατέρα του. Ακριβές και πολύτιμες στιγμές που η χιλιομετρική απόσταση του στερούσε, καθώς ο Τζόναθαν έμεινε στην Αγγλία με τη μητέρα του. Η είδηση του θανάτου του μονάκριβου γιού του τον κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του. Το νήμα της ζωής του αγαπημένου του Τζόναθαν έχει κοπεί. Ο Σταύρος καταραίει. Η ζωή του Σταύρου Παράβα ξαφνικά αλλάζει. Προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας. Βρίσκει σανίδα σωτηρίας στον χώρο που λάτρεψε, στο θέατρο. Δυστυχώς όμως, τα πράγματα δεν θα έχουν και εκεί την εξέλιξη που έλπιζε. Η παράσταση που ανεβάζει δεν έχει την αναμενόμενη εμπορική επιτυχία. Η Άννα Δρούζα και τον Μπορώ αποφασίζουν τότε να σταθούν στο πλευρό του. Διοργανώνουν μια φιλανθρωπική εκπομπή. Σας αγαπώ πολύ και εκτιμώ τόσο πολύ όλη τη δουλειά όλων αυτών των χρόνων. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια σας είχαμε χάσει. Και είχατε περάσει και μια μεγάλη περιπέτεια, μια στενοχώρια που φαντάζομαι κανένας γονιός δεν ξεπερνά ποτέ. Ποτέ. Το χαμό του γιού σας πριν 1,5 χρόνο περίπου. Πώς χάθηκε το παιδί σας? Το παιδί χάθηκε από πνευμονικό ειδήμα. Το παιδί είχε το κληρονομικό του πατέρα μου. Ήτανε ασθματικό. Μάλιστα. Και το άσθμα και η Αγγλία και τα ποτά και έτσι έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Μια συφορά. Ο γιος του χαμένου του γιού, ο μικρός Σταύρος Παράβας, τον κρατά ζωντανό. Του δίνει δύναμη. Ύστερα άρχισε να με τρώει η στήριξη του μωρού που ήταν ενός έτους και έχασε το παιχνίδι του μέσα από τα χέρια του. Ο Σταύρος μιλάει ελληνικά, ο εγγονός σας. Πολύ φοβάμαι. Λίγα. Ε,
Εσείς του μιλάτε, τον έχετε δει από ενός έτους και μετά. Τώρα, έχω βέβαια. Αλλά εχθές που είχε τα γενέθλιά του, του τραγούδισα το Happy Birthday του γιου, εγγλέζικα κατάλαβες. Και σποραδικά του πετάω καμιά λέξη που ξέρω ότι ξέρει. Σας γράφει γράμματα. Όχι γράμματα σιγά, όσα φέρεις. Όχι, αλλιώς. Καμιά λεξούλα για σπαπού, έτσι κάτι λίγα και εγώ κάτι λίγα. Ο παππούς Σταύρος Παράβας σήμερα πια μόνο ένα όνειρο έχει. Ας ελπίσουμε πριν κλείσω τα μάτια μου να ξαναδώ το κοινό μου και το κοινό εμένα και να κλείσει οριστικά ο κύκλος. Σταύρο μου, την ώρα που βλέπαμε, δεν ξέρω, θες κάτι να πεις. Να χαιρετήσουμε την... Θες κάτι να πεις. Να χαιρετήσουμε... Να ευχαριστήσω... τα παιδιά που ήταν εκεί, τα κορίτσια... και όλο τον κόσμο που είχε την αντοχή να δει τόσο μεγάλη εκπομπή και βασικά εσένα, Άννα, και να τα πούμε κάποια άλλη φορά. Να χαιρετήσουμε την Κέτη, Κετούλα. Ναι, βεβαίως. Δεν θέλω να ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν χανόμαστε. Πάντα κοντά θα είμαστε όλοι, στο και λίγο. Με τη Δέσποινα και με τη Μάθα και με όλους. Εύχομαι σε όλους καλό βράδυ, καλό χειμώνα, θα βρεθούμε γρήγορα. Σίγουρα. Και όλα θα πάνε καλά αύριο για τη μαμά. Σταύρο, δύναμη, δυο μας θα τα πούμε σε λίγο. Δύναμη, πολλά φιλιά. Και Σταύρο, θέλω να σου πω ότι ρωτούσα εδώ τις κυρίες, αν πόσο χιούμορ είχες σαν άνθρωπος στη ζωή σου, είχες χιούμορ πολύ? Νομίζω είχα. Ναι. Σ' άρεσε να κάνεις αστεία, σ' άρεσε να κάνεις πλάκες. Ναι. Ε? Βέβαια, ειδικά με τη Μάρθα έχουμε κάνει εκπληκτικές πλάκες. Και με τη... Ναι. Σταύρο, να θυμίσεις μία πάρα πολύ ωραία στιγμούλα μας, έτσι χιουμοριστική, που είχαμε πάει τότε περιοδεία. Ναι, με ναι, το ναι, Πάση ναι. Ελλάδος, με το Παντελή το Βούλγαρη σκηνοθέτη, που είμαστε στην Ξάνθη, πες το σε παρακαλώ, που πηγαίναμε βόλτα, τι σου είπε κάποιος? Κάτι γέρασες μου είπε. Τι σου είπε? Αλλά το μουστάκι ναι. ήταν άσπρο. Ναι. Όπως πήγαμε τη βόλτα. Λέω, δώ μου το μολύβι μου, γιατί είχα ένα μολύβι στη τσέπη για τη σκηνή. Ναι. Και έκανα έτσι στα τυφλά. Και ο άνθρωπος φρίκαρε. Γιατί με είδε άσπρο και του γύρισα μαύρος. Καλό. Είχε πάρα πολύ γέλιο. Του λέει, καλά, πότε πρόλαβε το μουστάκι σου να μαυρίσει. Σταύρο μου, περάσαμε πολύ ωραία στη στουρνέ που κάναμε, επιτυχίες. Είχαμε πολύ ωραίες στιγμές, τις οποίες αυτές τις στιγμές θα τις θυμηθούμε τώρα πάλι που θα συναντηθούμε, έτσι. Εγώ πολύ έγινε, σύντομα. Δεσποινά. Θα έρθω πολύ έγινε, σύντομα. Δεσποινά. Εγώ θα μείνω στην Αγγελική και στην Όλγα και θα έρχομαι να σε παίρνω για να πάμε να φάμε. Τι θα φάμε, σ' αρέσει, τι σ' αρέσει. Στη Φάδο. Έγινε. Ήτανε καλοφαγάς, είναι καλοφαγάς. Κάποτε, τώρα πια δεν θα είναι. Κάποτε που μαγείρευε με το τσαρούδι. Θυμάσαι καθόλου να πηγαίνετε στο σπίτι στο Μαρούσι. Με το... Ακούς, Σταύρο. Με τη Δέσποινα.
Στο σπίτι της, ναι. Στο Μαρούσι, να πηγαίνεις με τον Γιάννη τον Τζαρούχη, τότε. Ναι, ζούσε κοντά της ο Γιάννης. Πώς περνάγατε και τότε. Ήταν ευτυχία να κάνεις παρέα και με τον Τζαρούχη και με τη Δέσποινα. Αγάπη μου. Έχουμε μία τηλεφωνική επικοινωνία με έναν εξίσου πολύ μεγάλο ηθοποιό. Θέλεις να τον ακούσουμε? Είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ναι. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, τι γίνεσαι εσείς? Είμαι στην πρόβα. Στο θέατρο Όλφων. Κάνουμε πρόβες για το χειμώνα με το θύμιο του Καρακατσάνη. Δεν έχετε. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχετε εικόνα βέβαια τώρα για να δείτε το Σταύρο. Μόνο στο άκουσμα του ονόματός σας πώς ένιωσε. Περάσαμε πολλά χρόνια με το Σταύρο. Τι σας συνδέει, τι θυμάστε? Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ όμορφα, γελάσαμε πάρα πολύ που λένε. Και μην ξεχνάτε ότι κάποτε είμαστε πολύ ξένια στα παιδιά. Δύο άνθρωποι με υπέροχο χιούμορ, θυμίστε μας να γελάσουμε, να χαρούμε. Είμαστε ζωντανοί, είναι όλη η ζωή μπροστά. Και για τον Σταύρο και για όλους μας. Και για όλους μας. Εγώ πραγματικά το χάζευα το Σταύρο, γιατί ήταν για μένα πάρα πολύ ωραίος το ποιός και πώς το λένε, ήταν εκείνα που έκανε, ήταν δυνατό να σκεφτώ να τα κάνω εγώ. Και πραγματικά δηλαδή, τότε η δουλειά ήταν ένα γλέντι, πραγματικά ένα γλέντι. Δεν ήταν με όλα αυτά τα προβλήματα και τα βάσανα που υπάρχουν τώρα και τους ανταγωνισμούς και τις τηλεοράσεις και τα μέσα. Τότε ήταν πραγματικά κέφι, πολύ κέφι. Δηλαδή, όταν τελείωνε το θέατρο, τότε ζούσαμε, βγαίναμε έξω να διασκεδάσουμε. Ζούσαμε στο θέατρο, το ευχαριστιόμαστε και μετά, φορτισμένοι από τη δουλειά, βγαίναμε και διασκεδάζαμε μέχρι το πρωί. Ήταν πραγματικά ωραία. Τι σας έχει μείνει στη μνήμη σας, έτσι χαραγμένο, με το Σταύρο μαζί, οι δυο σας? Με το Σταύρο... Από όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή, ποια είναι η σκηνή που σας έχει μείνει? Τι εννοείται πια Από την συνεργασία σας, από τη ζωή σας μαζί, δουλεύοντας μαζί. Με το Σταύρο δεν συνεργαστήκαμε. Όχι, εγώ τον Γιώργο. Συνεργαστήκαμε στην επιθεώρηση. Μισό λεπτό να σας μιλήσει ο Σταύρος. Ναι. Γιώργη, σε διευκολύνω εγώ. Συν την κουμάρα μου τη Μάρθα την Καραγιάννη. Όταν στην πασαρέλα του θεάτρου Καλουτά γυρίζει η προδότρα, η κουμπάρα μου, και λέει του Γιώργου του Κωνσταντίνου, για δες τι γκόμενα του παράβα, και ήταν μια γραία. Και κόντεψε να πέσει από μένα. Ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου από τη σκηνή. Πάντως να του πείτε πολλά φιλιά, τον αγαπώ πραγματικά δηλαδή. Και θα ήθελα να τον δω. Θα προσπαθήσω, εντάξει. Θέλω να δεσμευτείτε, έτσι. Εντάξει, να είστε καλά. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Θέλεις την παρεούλα ολονών, Σταύρο, αυτό βλέπω. Και καλά κάνουμε και τα λέμε τώρα στην εκπομπή, διότι αυτό το νόημα έχει. Δεν ξεχνάμε τους αγαπημένους μας, όλοι. Συμφωνείς? Νομίζω έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι? Ναι. Πρέπει τώρα να κάνουμε παρέα. Τώρα που έχουμε την ανάγκη ο ένας του άλλου. Τώρα που μεγαλώσαμε, που φύγαμε, όπως είπε και ο κύριος Κωνσταντίνου, τότε είμαστε όλοι μια οικογένεια. Παρότι κουραζόμαστε πάρα πολύ, διότι ξυπνούσαμε 6 ώρα για τις ταινίες, το θέατρο, οπωσδήποτε είχαμε τότε και ραδιόφωνο. Το βράδυ όμως είμαστε ακούραστοι. Βγαίναμε και λέγαμε ανέκδοτα ιστορίες και πηγαίναμε ευτυχή στο σπίτι. Τώρα έχει εκλείψει και από τα νέα παιδιά, δυστυχώς. Αυτή η συντροφικότητα. Λοιπόν, τώρα να μπορέσουμε να ξανασμίξουμε. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό μήνυμα. Θέλω άλλη μία γραμμή στον αέρα. Είναι μια κυρία που θέλει να σου μιλήσει, Σταύρο. Καλησπέρα σας. Είστε στη γραμμή μας, μας ακούτε? Ναι, καλησπέρα. Βλέπετε καθόλου εικόνα? Ναι. Τον βλέπετε τι κάνει τώρα? Καπνίζει και αυτό που θέλω να του πω... Πείτε ποια είστε καταρχήν. Είμαι νοσηλεύτρια του Ερυθρού. Είχα τη χαρά και την τιμή να περιποιηθώ τον κύριο Παράβα. Είναι η κυρία Θεανό, Σταύρο.
η οποία τον επείραζε και τον μάλωνε πολύ. Κύριε Σταύρο, κύριε Σταύρο, μ' ακούς? Βεβαίως. Τι κρατάς το χεράκι σου, θα σε μαλώσω. Δεν μου είχες δώσει το λόγο σου ότι θα το κόψεις? Όχι. Να που δεν το κόψα. Να τιμώ. Λόγοι είναι για να τους καταπατάς. Θέλω να σου πω, πρώτα απ' όλα καλησπέρα σε όλους σας και στους θαυμάσιους φίλους και συναδέλφους σου, γιατί όλοι μαζί μας μεγαλώσατε. Όλοι μαζί μας δώσατε χαρά. Και επειδή είμαι καλά, κυρία μου, ιδιαίτερα συγκινημένη που βλέπω τον κύριο Παράβα, τον είχαμε αρκετές μέρες, ακόμα και στα δύσκολα του, το χιούμορ δεν του έλειψε ποτέ. Και πιστεύω ότι εδώ που γράφεται ο Μάγκας με τη μεγάλη καρδιά, είναι μηδέν σε αυτό που πραγματικά είναι. Εσείς πώς βιώσατε τις δύσκολες στιγμές, κοντά σας βρέθηκε σε ποια κατάσταση? Πείτε μας λίγο, εξηγήστε μας. Είναι πάρα πολύ καλά τώρα. Είχε σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά. Το ξεπέρασε. Κάποιες στιγμές χανότανε, αλλά είχε αναλαμπές πάρα πολύ και ιδιαίτερα ότι αφορούσε τη σύζυγό του, τα παιδιά του και κάποιες από τις ταινίες του. Τι εννοείτε, σας περιέγραφε, πώς σας μιλούσε? Μας μιλούσε για τη σύζυγό του, για τα παιδιά του και αν το ρωτούσαμε για κάποια ταινία του, μας έλεγε, τον εβάζαμε σε πειρασμό και μας έλεγε κάποιες ατάκες. Όπως αυτό που μου είχε κάνει εμένα εντύπωση και το θυμήθηκε ο κύριος Παράβας, που έκανε με τα κοτσίδια, δεν θυμάμαι τον τίτλο όμως δυστυχώς, που σκόντεψε και έπεσα τις σκάλες που έκανε την υπηρέτρια και λέει παραλίγο να πέσω. Αυτό τον τίτλο της ταινίας δεν το θυμάμαι. Καταλάβαινε πάρα πολλά πράγματα, κάποιες στιγμές μόνο χανότανε. Στην αρχή βέβαια ήταν δύσκολα για τον κύριο Παράβα, αλλά πιστεύω ότι το ξεπέρασε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Πάρα πολύ πιο γρήγορα. Σε κάποια στιγμή είδαμε κοντά του που ήρθε και η σύζυγός του και τότε ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος που τους είχε κοντά. Ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος. Να ξέρει ότι τον αγαπάμε πάρα πολύ, τον θυμόμαστε, ευχόμαστε να είναι πάντα καλά και όπως είναι, να μην χάνει ποτέ το γέλιο του και κύριε Παράβα, κόφτω το τσιγάρο, έτσι και ήμουνα εκεί τώρα, δεν σε γλίτωνε τίποτα. Καλά. Ωραία, βέβαια. Ζητούσε πολλές φορές όταν μέναμε μόνοι και φεύγαν οι άλλοι, του έλεγα τι θες τώρα, ξέρεις, τι θες, ένα τσιγάρο. Λέω περίμενε, πάω να τελειώσω μια δουλειά και έρχεται να το κάνουμε μαζί. Καλά, εγώ περιμένω. Είναι αξιεγάπητος, αξιολάτρευτος. Ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να είναι πάντα έτσι, αν κόψει το τσιγάρο, έστω να το ελαττώσει. Και να πάτε και καμιά βόλτα κάτω στο Λιγουριό. Για παρεούλα. Μπορεί και να το κάνω. Εντάξει. Γιατί όχι. Σας γλυκοφιλούμε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω κάτι. Να πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά ξεκινάμε μαζί σου. Πάντα στο καλύτερο με κόβεις. Έτσι ακριβώς. Θέλουμε να... Μπράβο. Θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε, να σας στείλουμε πολλά φιλιά. Εγώ βεβαίως να πω ότι η επόμενη επίσκεψη στο Ναύπλιο θα είναι στο Λιγουριό, στο σπίτι και μετά θα πάω στο σπίτι μου. Να έρθω ή να μην έρθω? Έλα για να έρθω κι εγώ. Εσύ έχεις έρθει. Εγώ δεν ήρθα. Λοιπόν, να σου δώσουν φιλάκια οι κυρίες. Να χειροκροτήσουμε τον Σταύρο Παράβα. Ναι, με ένα χειροκρότημα. Σ' αποχαιρετούμε. Δέσποινα, θες κάτι να του πεις? Σταύρο, σ' αγαπώ, το ξέρεις. Φιλάκια. Και θα συναντηθούμε γρήγορα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με όλους.
Και η ζωή συνεχίζεται. Η Μάρθα που είναι. Oh. Η Μάρθα είχε link και την έχουμε αποδεσμεύσει από ώρα. Στο τηλέφωνο θα συνεχίσει η Μάρθα μαζί σου. Α, μάλιστα. Δεν ήταν εδώ. Φιλάκια πολλά, Σταύρο μας γλυκέ. Θα μιλήσουμε ξανά και συνάντηση από κοντά. Σας ευχαριστώ όλους και τους θεατές που είναι εκεί και όλους εσάς που συμμετείχατε σε... και τους παρόντες, ο οποίος είναι ο κύριος Ξυπολιάς, η Δέσποινα Ισοτηροπούλου και ο Γιωργάκης το επίθετο. Όλους τους θυμάμαι. Όλα τελικά. Σ' αφήνουμε, γλυκέ μου Σταύρο, γιατί θα σε κόψουν, η τεχνολογία θα σε κόψει στον αέρα. Φιλάκια πολλά. Γεια χαρά, παιδιά. Καλό απόγευμα, ευχαριστούμε. Τι έλεγες, αγάπη μου. Θέλω να πω ότι τελικά είναι πολύ ωραίο όλα αυτά, είναι πολύ δυνατή η διαδρομή του Σταύρου, αλλά υπάρχει και το παρόν, ναι. Υπάρχει και το σήμερα. Ο Σταύρος έχει κάνει τρομερά βήματα, δηλαδή αυτή τη στιγμή ζει σε ένα τόπο που γουστάρει, που του αρέσει. Βέβαια. Εντάξει, έχει τα εγγόνια του, πάρα πολύ όμορφα, έχει τις αναμνήσεις του, τη δυνατή του πορεία. Και να πω και κάτι άλλο που εμένα μου θυμίζει το Σταύρο Παράβα, που δείχνει το δυνατό του χαρακτήρα. Δείχνει ότι ψαχνόταν αυτός ο άνθρωπος. Κρυβόταν πίσω από το αστείο και την κωμωδία, και όμως ήταν πάρα πολύ ψαγμένος και σοβαρός στη δουλειά του. Να σας πω το εξής. Για μια χούντα δολάρια, μια επιθεώρηση που γράφτηκε από τον Φρέντι Γερμανό και τον Γκυρ. Παίρνεις το ρίσκο να, να μας κόψουν στον αέρα. Πες το. Α, ναι. Ναι. Το κανάλι, αν θέλει, θα μας κόψει στον αέρα, γιατί πρέπει να παραδώσουμε. Ελπίζω να βρει ενδιαφέρουσα, ας πούμε, την ιστορία μου. Όχι, Μαράκη, δεν θα προλάβεις. Όχι, εγώ μου φωνάζουν από το κοντρόλ. Okay. Μία λέξη. Μόνο μία λέξη. Ότι ο Σταύρος επέλεξε να ζήσει μεταξύ αρχαιότητας και θρησκείας. Τίποτε άλλο. Και εκείνος ξέρει. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είναι πάντα παρόν και υγιής. Να είστε καλά. Και εσείς, να προσέχουμε. Και εσείς. Φιλάκια πολλά και καλό Σαββατοκύριακο βεβαίως. Εμείς, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, 5 παρατέταρτο, κοντά σας. Ωραία.